Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή για ακόμη ένα πρωί έτοιμο, μάχημο, δυνατό, ξυπνητό από τα βράδια στα πρωινά, από τα πρωινά στα βράδια. 6 ορόφια απόσταση. Ένα κτίριο που έχει στοιχειώσει, καλύτερα να μην πω στοιχειώσει, που έχει επηρεάσει ολάκερη τη ζωή μας. Δουλεύουμε κάτω στα καφενεία, ερχόμαστε πάνω εδώ πάλι στα καφενεία. Γιατί μπορεί να το πεις και ένα πρωινό καφενείο είμαστε. Νεανικό μεν καφενείο έτσι. Και δεν ξέρω γιατί ο όρος καφενείο έχει αρνητική χρειά. Εκεί παίρνονται οι αποφάσεις, εκεί μαθαίνεις την αλήθεια, εκεί περνάει η ίδια η ζωή. Πρωί πρωί όρεξη για φιλοσοφία. Δεν συμμερίζεται η φιλινάδα μου που είναι απέναντι. Δικές μου πρωινές ανησυχίες, τι κάνεις παιδί μου, καλώς ήρθες, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα, καλώς σας βρήκα. Νιστάζω λίγο. Πού θα ήθελες να βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή? Εδώ, εδώ. Εδώ, στο λόγο, επειδή. Γιατί βλέπω εδώ τον Παπαδάκη κάθε πρωί κάνει εισαγωγή. Τι λέει? Με μία εικόνα, με πλάνα μάλλον από κάποιο μέρος της Ελλάδος. Έτσι, όμορφη, είτε θάλασσες είτε βουνά. Κάπου που ενδεχομένως ο ίδιος θα ήθελε να βρίσκεται. Όχι, όχι, εγώ αν ήμουν ο Παπαδάκης θα έδειχνα εδώ στούντιο. Λόγω επειδή. Στούντιο λόγω επειδή. Καλώς τη Χριστίνα, τι γίνεται, σαν τα χιόνια. Τι σαν τα χιόνια, εντάξει, μια εβδομαδούλα. Μια εβδομαδούλα. Καλοκαίριασε κιόλας. Σκάσανε τα 35άρια, σκάσανε τα σορτσάκια, σκασουτζίτζικας δηλαδή. Πολύ γέλιο, πολύ γέλιο και σήμερα. Τι ωραία που περνάμε εδώ πέρα. Μαζέψτε τις κοιλιές σας από τα γέλια. Ένα καταιγιστικό λόγο επειδή προμηνύεται να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 8 παρεούλα. Επικοινωνούμε στο 2310-287-38. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Λόγω επειδή στη σελίδα μας στο Facebook. Πάλι δεν μπορώ να μπω στο πρώτο μου προφίλ γιατί έχω κάνει κάτι ρυθμίσεις στο γίδι που αν χάσω τώρα το κινητό μου τελείωσε, δεν θα μπορέσω να μπω ποτέ στη ζωή μου από το προφίλ μου. Ή αν κάνω φορμά τον υπολογιστή. Και από το σπίτι, α πούμε. Ναι, αν γίνει κάτι εκεί, αποσυνδεθεί, σβήσω του κωδικού και το έτσι και το αλλιώ. Τελειώσαμε, κύριε. Δεν ξέρω πώ τα έχω καταφέρει και δεν ξέρω πώ μπορώ να αντιστρέψω αυτή την κατάσταση. Βίβερε περικολοζαμέντε, ζω καθημερινά έναν εφιάλτη ή μη τυχόν. Χάσω το κινητό σου. Χάσω το κινητό μου και χάσω την επαφή μου με τον ιντερνετικό κόσμο. Δηλαδή μετά θα πρέπει να βγούμε έξω στην κοινωνία. Μετά ένα τρίτο προφίλ. Ναι, θα πρέπει να βγούμε έξω να ζήσουμε. Κατάλαβε τι γίνεται. Και έχω υποστεί πολλάκι έτσι εδώ τις επεμβάσεις της διαδικτυακής κοινότητας και των αρχών αυτής της Facebook. Μου έχει ρίξει ποινές, μου έχει ρίξει το κεφάλι. Κάτι θα τις έκανες. Δεν τις έκανα τίποτα, το πήρε πίσω, αλλά μετά από χρόνο. Ήμουν ένα προϊόν δικαστικής πλάνης, μάλλον ή facebookικής πλάνης. Τι πήγανε να σου φορτώσουν? Πήγανε να μου φορτώσουν διάφορα με μετά έτσι αναρτήσεις αμφιβόλου περιεχομένου ή που ενδεχομένως να υπόκειτο σε κάποιους κανονισμούς που έχει η κοινότητα τέλος πάντων προσβολής, δεν ξέρω κι εγώ τι. Θυμάμαι ότι είχα φάει μπαν μια φορά γιατί είχαν βάσει μια παλαιά αφίσα του Δημοσθένη Βεργίνιας και έχουμε εκλογές, δεν ξέρω αν θυμάστε παλαιότερη, ο οποίος ήταν πρόεδρος ενός κόμματος οικολόγων, τότε που είχαμε κόμματα τουλάχιστον 3-4, κάποτε οικολόγοι, παιδί μου, είχαν εισέλθει στη Βουλή όταν είχαμε απλή αναλογική, ναι. Είχαν βουλευτεί, είχαν μπει με ένα κόμμα κάτι και γενικότερα η οικολογία ήταν στα ξεκινήματά της εκεί στις αρχές δεκαετίας του 90, μετά το Τσερνόμπιλ. Κάνω εγώ τώρα μια ιστορική αναδρομή. Τέθηκαν οι βάσεις τέλος πάντων για να αντιμετωπιστεί ή να συσπηρωθεί και να ριζικοποιηθεί ο κόσμος της οικολογίας. Και ο Δημοσθένης Βεργής ήταν ένας εξ αυτών, ας πούμε. Και είχε βγάλει μια αφίσα με το 1995-96, όχι πιο πριν από τα ημία, απευθυνόμενο στην τότε πρωθυπουργό της Τουρκίας, τον Σούτσιλερ. Αυτός ήταν και γυμνιστής. Γυμνός με το αυτό του το. Καταλαβαίνουμε όλοι τι. Και έλεγε. Γυμνός στην αφίσα ήταν αυτός, στην αφίσα. Ο Βεργής, είναι αυτός ο Βεργής. Όχι, ήταν σου τσιλέρι, ήταν. Ούτε κανένας από το Τσέρνομπιλ, α πούμε, να είχε δύο. Είχε και ένα ανέκδοτο που δεν μπορώ να το πω τώρα στην οδό.
και έλεγε ελάτε να τα πάρετε. Ο Σμίτια δημοσίευσε αυτή, αλλά με μια φατσούλα πάνω στο αυτό του, στο περιεχόμενό του, και μου ρίξαν το προφίλ για δύο χρόνια. Εσύ, αφού ήταν πραγματική αφίσα. Δεν έχει σημασία, δεν μπορεί να διοχετεύει άσεμνο υλικό, βέβαια. Ήταν μια φατσούλα. Δεν ήταν μόνο φατσούλα, ήταν μια πολιτική δήλωση τέλο πάντων κάποια εποχή. Μετά από χρόνια με επαναφέραν το προφίλ, τέλο πάντων. Τώρα για αυτή την ιστορία, γιατί μα την είπε, θα μου πει, αλλά εντάξει, να κάνουμε, είπαμε να πούμε τα νεάκια μα αυτά, ότι θυμάται καθένα. Είναι το άγχος που έχω δει λοιπόν καθημερινώς να μην έρθω σε επαφή με τον κόσμο. Αλλά έχουμε σε επαφή με τον κόσμο μέσω του ραδιοφόρου. Αν μου κλείσουν το προφίλ, θα είμαι εδώ όλη μέρα. Θα μιλάω, θα πάρετε τηλεφωνάκια και θα κάνουμε like ο ένας τον άλλον δια του τηλεφώνου. 5η 13 του μηνού, ερχόμενη και από live βαριά κορμιά, αν μη τι άλλο, κάτω στα υπόγεια εδώ του κτηρίου της Λέοντος Σοφού. Θα ανεβάσουμε ρυθμούς, θα ανεβάσουμε ωρέξεις. Πάνω απ' όλα Αγίου Τριφυλίου είναι, χρόνια πολλά στην Καλαμάτα μας. Δεν ξέρω αν είναι τίποτα τυχαίο το ότι είσαι σήμερα εδώ μαζί μας στο στούντιο. Αγίου Τριφυλίου, δεν έχει εκεί Τριφυλία, μια επαρχία, δεν είναι κάτι στην... Τριφυλία, τι είναι, στη Μυσσηνία που είναι. Δήμος είναι, ναι. Ναι, ναι. Άκου τώρα δηλαδή, μετά φταίμε εμείς, όπως είναι στην Καλαμάτα έχουν ας πούμε Δήμος Τριφυλίας. Και ορτάζει ο Τριφύλιος, τους άλλους και ο Τριφύλιος. Και η Τριφυλίτσα. Η Τριφυλίτσα, δεν ξέρω αν υπάρχει Τριφυλίτσα, μόνο τα αρσενικά μου έχουν τον Τριφύλιο και τον Τρίφυλο. Χρόνια πολλά λοιπόν. Κακό όνομα. Συγγνώμη αν μας ακούει. Ηχητικά εφέ, όχι τίποτα ρε, με χειροκροτάω. Τι νόμιζες ότι κάνω ρε παιδί μου. Χρόνια πολλά στους όλους Μερακλήν. Εκεί τους φίλους μας, τους αδελφοποιημένους μας Μεσίνιους και τους Καλαματιανοί. Αδελφοποιημένοι τώρα. Αδελφοποιηθήκαμε ρε παιδί μου, γιατί να μην δεν κάνουμε. Αν διπλώσεις το χάρτη, δεν είχε πει κάποτε ο Κούλης, μόνο η Κρήτη με την Μακεδονία θα ενώνονται. Γιατί να μην ενωνόμαστε και με την Καλαμάτα. Δεν κατάλαβα τώρα που η Καλαμάτα είναι στα πολύ πάνω της. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την επισκέπτεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ξανά. Ναι. Στα Τριφυλία μάλλον πηγαίνει. Έχει βρει τη γη της επαγγελίας στην Τριφυλία. Για διακοπές βλέπω εδώ επί του πιεστηρίου, δηλαδή ένα δημοσίευμα. Για διακοπές στη Μεσσηνία ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Και πέρυσι. Στο Κώστα Ναβαρίνο να φανταστώ. Λες, εκεί να ξαναπεί. Γιατί να μην, δεν έχει κάτι ξέρω στα. Rooms to let Stella. Γιατί να μην δεν πάει εκεί, α πούμε. Μπορεί. Εκεί, κοντά από εκεί δεν είσαι, από το Κώστα Ναβαρίνο. Ναι, ναι, κοντά, ναι. Έχεις πάει στο Κώστα Ναβαρίνο. Όχι. Γιατί, όχι. Γιατί να παναμείνω. Παιδί μου, ξέρω να πας μια βολά. Δεις τον Κριστιάνο, α πούμε. Πέρυσι δεν πάρει. Για δεύτερη, λέει, συνεχόμενη χρονιά ο Στάρτος Γιουβέντους. Λες, δεν είναι τίποτα φίλος μου τον Αντώνη Σαμαρά. Και όλα επισκέφεται εκείνα τα μέρη. Δεν έχει διευκρινιστεί. Θα κάνει τις διακοπές του, λέει, στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στη Μεσσηνία. Ούτε καν Μύκονο. Σαντορίνη, τίποτα, Μεσσηνία. Πού να πληρώνει τώρα τα καράβια. Δεν έχει μέχρι τη Μύκονο. Είναι φτηνά κιόλα εκεί. Δηλαδή το προτρέπουμε τον κόσμο. Αν είναι μακριά. Εντάξει, το Κώστα Ναβαρίνο φτηνά δεν είναι. Αλλά στην περιοχή. Στην περιοχή ευρύτερα είναι καλές οι τιμές. Δηλαδή από Χαλκιδική θα μου πεις είναι παντού πιο φτηνά. Οπότε το ψάχναμε εδώ ένα πρωινό και λέγαμε πού να πάμε. Και εγώ το συστήνω ανεπιφύλακτα. Είναι ακριβά για να κατέβεις βέβαια. Αλλά... Θα μου πεις πας σε ένα νησί, θα πληρώσεις το καράβι, έβαλε και τα μάξι. Δεν πάμε στα νησιά. Μετά τον τέλος των υποχρεώσεων του με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας και την κατάκτηση της National League. Της ποιας? Της National League. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφτασε, λέει, μαζί με τα παιδιά του και τη σύντροφό του με ιδιωτική πτήση από το Μιλάνο στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Και από εκεί με ελικόπτερο κατευθύνθηκε στο Κώστα Ναβαρίνο. Έπεσες μέσα στο ρεπορτάζ. Αυτό κάτι σημαίνει ότι έχεις πληροφορίες, δηλαδή πάρα πολύ άμεσες. Αξίζει, λέει, να σημειωθεί πως στη Μεσσηνία είναι και ο πρώην συμπαίκτης του στους Μερέγχες, δηλαδή στην Ρεάλ Μαδρίτης, το Νικρός. Ξάρεβος του Μότοκρος. Λέμε και κανένα τέτοιο εύθυμο πρωί. Συγγνώμη, πήγε με αεροπλάνο στην Καλαμάτα. Και μετά, ναι, εντάξει, οκ. Από εκεί και πέρα είναι το θέμα. Και μετά πήρε ελικόπτερο να πάει μέχρι το Κώστα Ναβαρίνο. Πόσο είναι το Κώστα Ναβαρίνο? Σιγά ρε φίλε, πάρε ένα μάξι, πάρε ένα ταξί. Τι, μισή ώρα, ξέρω. Μισή ώριτσα είναι, τόσο κοντά είναι. Τι να κάνω. Εντάξει, οκ, βάλε, ξέρω εγώ, 3/4. Ναι, βάλε την κίνηση αυτό και οι δρόμοι δεν είναι και τόσο καλοί. Φανάρι το ένα να πεταχτεί και κανένα Γεωργούντζο. Από εδώ είναι ελοκέμι αυτό το κίνδυνο. Κριστιανό! Αν υπάρχει Θεό, α με πάρει τώρα. Μεγάλος Γεωργούτζος, ο οποίος έβγαλε ένα 12 λεπτό
βίντεο τοποθέτηση για τα τεκτενόμενα στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου και δει περισσότερο στον τομέα της Εθνικής Ελλάδος. 12 λεπτά ολάκερα εκεί όπου τοποθετείται μεγάλος Γεωργούτζος και μεγάλη Μεσσηνία. Κάτι ξέρει παραπάνω ο Κριστιάνο. Δεν έχουμε δει ποτέ τι μέσα έχει το Κώστα Ναβάρινο, είναι η αλήθεια. Σας γελάσω. Κώστα Ναβάρινο, το δικό μας ξενοδοχείο είναι βέβαια. Ό,τι ώρα θέλουμε πάμε. Είναι ξεκάθαρα. Είναι ο άνθρωπος που έχει το Κώστα Ναβαρίνο, είναι ο Κωνσταντακόπουλος, γνωστής οικογενείας των εφοπλιστών Κωνσταντακόπουλων, αλλά και της κινηματογραφικής εταιρείας Φάλιρο Production. Που έχεις πάρει ένσημα. Έχω ένσημο. Είναι η εταιρεία που είχε γυρίσει την τελευταία ταινία του Σταύρου Τσιόλη, το «Γυναίκες που περάσατε από εδώ». Τον γνωρίσαμε κιόλας τον άνθρωπο. Άρα αυτή τη στιγμή μας κόλλησε ένσημο ο Κωνσταντακόπουλος. Θα σας κολλήσει μια σουίτα. Μπορώ να το πω. Έχω μια πορεία λίγο εδώ με το ένσημο να σας ρωτήσω κάτι από προπέρυσι. Στην ταινία τη γνωστή, στην οποία κοπήκαμε κιόλας. Ας πάμε και στον Κώστα Ναβάρινο και ας μας κόψει. Δηλαδή μπορεί να πάμε και εκεί ως προσωπικό και να μας κόψει και να αναγκαστούμε να μείνουμε εγκλωβισμένοι μέσα, ας πούμε, σε μια σουίτα. Θα το μεριμνήσουμε, θα τον μεριμνήσουμε. Πόσο λέει, έχεις ακούσει εκεί που είσαι της περιοχής, πόσο μπορεί να πηγαίνει. Δεν ξέρω, γιατί εμένα κανένας γνωστός μου δεν έχει προσπαθήσει να μείνει στον Κώστα Ναβάρινο. Γιατί άμα πεις, άμα έχεις το σπιτάκι σου να πούμε στην Καλαμάτα που είναι 40 λεπτά, πώς λες, και δεν χρειάζεται να παίρνεις ελικόπτερο από το αεροδρόμιο. Το δικό μου το χωριό είναι ακόμα πιο κοντά. Πόσο, α, ποιο? Ένα τεταρτάκι. Ποιο χωριό? Το Καραμανόλι. Καραμανόλι, ωραίο χωριό. Κάτσε λέγεται Καραμανόλι. Το παλιό όνομα, τώρα το λένε Γλυφάδα. Τι Γλυφάδα, τι Γλυφάδα. Γίναμε Καραμανόλι, δεν είναι. Με επίθετο δηλαδή. Όνομα, χωριό με επίθετο, κανονικά. Ας πούμε. Πρωτότυπο. Θα ψάξουμε τις τιμές στο Κώστα Ναβαρίνο, αλλά δεν νομίζω να. Παιδί μου, πάρε μου λίγο τον Κριστιάνο ένα τηλέφωνο εδώ. Το έχει ψάξει κι άλλος γιατί μου το βγάζει ως. Στους αναζητήσεις. Απίστευτα χαμηλές τιμές, λέει το Google. Για τον Κώστα Ναβαρίνο. Ναι, παιδιά, υπάρχει μια τέτοια, ας πούμε. Στο tripadvisor.com. Μπορεί να έχει, ρε παιδί μου, φτηνά δωμάτια, κανένα 200. Είναι υπερεκτιμημένο γιατί από τη στιγμή που υπάρχει στο booking, δηλαδή μπορείς να κλείσεις και εσύ στο Κώστα. Παιδιά, τίποτα. Να σας πληρώσω να πάμε. Έγιναν λέει κάτι κρατήσεις τώρα, βλέπω εδώ πέρα στο μπας. Βάλουμε, επιλέξουμε μια ημερομηνία. Δηλαδή, ας βάλουμε 25, να φύγουμε 23 Κυριακή, να πάρουμε και μια μέρα άδεια. Ναι, το Κώστα Ναβάρινο. Τώρα μου βγάλε κάτι άλλο. 440 για 250 ευρώ δηλαδή γίνεται αυτό. 250 ευρώ το βράδυ. Ναι, έχει κάτι 440 τώρα εδώ. Κώστα Ναβάρινο, ναι. Σε παρακαλώ. Εντάξει, δεν έχει και φτηνά να μπορεί και ο καθένας. Καθένας από εμάς, ας πούμε, ένας απλός δηλαδή. Να πάει να κουμπίσει λίγο. Ούτε κάμερο καματιάρης, με μια απασχόληση πηγαίνεις. Δηλαδή, πόσο είπαμε, 440. Πόσο είναι τώρα, ο βασικός είναι 500 κάτι. 650. Α, τόσο πολλά. Είναι εγώ. Μικτά. Άστα τα μικτά. Το κάθε 590. Εντάξει, τώρα που θα επανέλθω υποκατώτατος, δηλαδή θα κάνω από εκεί στα 440. Μια χαρά, μια βραδιά στο. Βέβαια στο. Κάτσε, δεν κατάλαβα πόσο κάνει η βραδιά. 440 βρήκαμε τώρα. Α, η βραδιά. Βρήκα ένα κατάλημα. Δεν ξέρω αν είναι αυτό που μένει ο Ρονάλντο. Αλλά ο Ρονάλντο φαντάζομαι θα μένει στο πιο ακριβό. Εγώ δεν καταδέχομαι τώρα να πάω. Δηλαδή 440. Συγγνώμη, δεν πάω Χαλκιδική που είναι πιο ακριβά. Σε παρακαλώ τώρα να πούμε. Άσε μας βεργατάκι, Ρονάλντο, να πούμε τσίπη. Μπορείς να πάει η Ριβιέρα στο Νατάλο. Έχει τόσα μέρη και πάει. Στη Μεσσηνία να πούμε. Εντάξει, καλά είναι, ωραία. Εκτός αν δεν επισκεφτεί και την Τριφυλία. Εντάξει, είναι. Τα φιλιατρά. Έχει εκεί πύργο του Άιφελ. Έχει κι αν έχει εκεί. Μπέρι καταπληκτικά. Καλημέρα στην πρώτη μας γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό. Καλημέρα, δεν μας παίρνει. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Τι γίνεται, γεια σου Μπάμπη, γεια σου Κωστή. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Να, εδώ τώρα πιάσαμε τα καλοκαιρινά τα θέματα. Αφού... ναι. Χριστίνα, θα σου κάνει δώρο το Ναβαρίνο τη διαμονή ο Πάπη. Ο Πάπη. Κανά μοναστήρι εκεί. Θα το ψάξουμε. Λοιπόν, πάντως πέρυσι ο Ρονάλντο, γιατί έμεινε πολύ ευχαριστημένος, τα μάθαμε από πρώτο χέρι, έτσι, από πηγές εκεί πέρα. Έδωσε και 2.000 που άρωταν έφυγε. Ναι. Και κάπου είχα ακούσει μια εκπομπή που έλεγε καλά, τι είναι αυτά ρε. Πάλι τον κράζανε. Τι είναι αυτά ρε τσίπη. Μόνο 2.000. Δηλαδή είχε 10 άτομα ας πούμε, που τον εξυπηρετούσαν και του άφησε 20.000. Έτσι εκεί ξέρω εγώ να. Τι τώρα για τον Κριστιανά, σε λίγο παραπάνω. Μια αλήθεια. Ναι. Και γι' αυτό για να επισκέπτεται και φέτος σημαίνει ότι. Σημαίνει ότι πέρασε καλά, είμαι ευχαριστημένος. Ναι.
Είναι ωραία, όχι πέρα από την πλάκα. Εκείνη η περιοχή, επειδή την έχω επισκεφτεί, είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει πολύ ωραίες θάλασσες, έχει πολύ ωραίο φαγητό και εντάξει. Και είναι πολύ. Και ησυχία. Και ησυχία και πολύ καλές τιμές, επιπροσθέτως. Δεν έχει καλαμαράκια Μικόνου να κάνουν. Έτσι. Θα κάνουν 5 μέρες σε 900 ευρώ. Σωστό και αυτό. Γουρνοπούλα, έχει Παναΐρια. Μια χαρά είναι. Βλοκάμι και πεντάβρο είναι στη Μύκονο. Ναι, ναι. Ο συγκεκριμένος ο τύπος έχει βρει τη χαρά του τώρα με τα μέσα ενημέρωση και καθημερινά όλο και κάτι συμβαίνει. Κάνει μια δήλωση, τον επισκέπτεται εδώ. Έχει ένα λησβερίσει. Του χρόνου την κόβω να φτιάχνει εκπομπή, να κάνει κάποιο reality, ας πούμε. Σε στυλ Μποντρίνη, ξέρω εγώ. Σας μάθω εγώ να πούμε μαλλιοτάγαρα, πώς θα φτιάξετε. Του καλαμαράκι. Πάρει και το Φωτιάδη εκεί πέρα, ως μέτρ. Η καλύτερη τζάμπα διαφήμιση το μαγαζί του. Εντάξει, βέβαια, αφού λέει δεν απευθύνεται σε. Ακόμα και η αρνητική διαφήμιση είναι καλή. Είναι, ναι, πάντα. Απλά λέει ότι δεν απευθύνεται σε Έλληνες, οπότε οι ξένοι δεν ξέρω. Αν και είναι ένα θέμα που έγινε γνωστό. Σε διώχνει δηλαδή. ναι. Στο διαβατήριο. Θα κάνει, θα μιλά παστά, ξέρω εγώ. Αν και το θέμα αυτό έλαβε διαστάσεις, δηλαδή από το εξωτερικό ξεκίνησε και έφτασε εδώ στην χώρα μας. Εντάξει, okay, μια χαρά. Πάντως μια που πιάσαμε τις διακοπές δεν έχεις κάνει τίποτα μπαμπίνο ακόμα. Έτσι. Τίποτα. Σε έχουν εκεί πέρα στο Λίμπερο σαν την τελευταία τρύπα του Ζουρνάζα. Και μ' αρέσει ο Ζουρνάζα, οπότε αυτόν τον όρο τον υιοθετώ γιατί είναι από τα αγαπημένα μου όργανα. Με αυτά μεγαλώσαμε εκεί στις Σέρες. Α, μπράβο. Τζουμαγιάς εκεί ερχόταν, όχι Λουκάνικα, οργανοπαίχτε Τζουμαγιάς. Καταπληκτική. Κρατάμε ψηλά την παράδοση. Εσύ που θα πας, έχεις κάτι. Και τα λουκάρικα ναι, καταπληκτικά. Ναι. Έχεις κάτι να μας προτείνεις που θα ταξιδέψεις. Πά, Χαλκιδικούλα. Το λέμε ξηράτη. Ξεπεσμός. Εδώ η Θεσσαλονίκη, εμείς εκεί. Ναι, τώρα που να. Χαλκιδάκια, πάμε στη Χαλκιδικούλα. Ναι, τι χάπιο χώρο. Αφού αυτό λέω ότι η Χαλκιδική είναι πολύ πιο ακριβή από πάρα πολλά μέρη που έχω επισκεφτεί. Πίστεψέ με. Μια χαρά. Μας τα μαθάνε. Δεν εννοείται. Αν δεις τα καταλήματα, έτσι για πλάκα. Είναι ας πούμε επίπεδου νησιών που στα νησιά υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο είναι ακριβά τα καταλήμματα γιατί δεν υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα. Είναι περιορισμένο. Στη Χαλκιδική είναι άπειρα. Όπου θέλεις βρισκεσμένης. Και είναι όλα τόσο ακριβά. Και είναι ακριβά. Και σε πολλά και η ποιότητα πολύ μέτρια, έτσι. Ναι, καλά, από παροχές ας πούμε. Και των καταλήμματων και των παροχών. Έσπα, τι να κάνουμε, την αγαπάμε. Όπου και να πάμε, εκεί γυρνάμε. Αυτή είναι η αλήθεια δηλαδή. Πηγαίναμε πέρυσι στα νησιά να πούμε και λέγαμε τι είναι αυτά να πούμε. Εντάξει, μας πηγαίναμε, θα σας πάμε στην καλύτερη παραλία. Αυτή είμαστε, είναι η καλύτερη. Και ήμασταν ψηλό έτσι. Και τσιμπιόμασταν με ένα φίλο μου από εδώ πέρα και τσιμπιόμασταν και λέγαμε εντάξει, δεν θέλω να φάνω κομπλεξικό, αλλά πλάκα. Εντάξει, μεταξύ μας, είναι το ακουσκό. Έτσι. Να σε καλά. Τι αθλητικά έχουμε τίποτα να σχολιάσουμε ή ήρεμα τα πράγματα σήμερα. Αθλητικά τίποτα, ήρεμα τα πράγματα. Δεν βλέπω κάτι. Από εβδομάδα το βλέπω να κινείται το ζήτημα. Να κάνουμε κανένα μπάνιο ακόμα. Για να δούμε. Καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα, να μας περίμενε. Καλημέρα, δεν μας το περίμενε αυτό. Καλημέρα. Χαίρετε. Καλώς το να. Γεια σου, Χριστίνε. Καλημέρα. Άκουσες ότι θα ερχόταν χθες ο τέτοιος, ο Φωτιάδης. Ναι, και είπε να έρθει. Αυτή τη μέρα γι' αυτό έφτασε. Έτσι εννοείται. Εσύ, βασιλιά της Τράγκας, ποιος είναι αυτός ο Μίτσος Ναβαρίνο που τον έχεις αναφέρει από το πρωί. Περισσότερες φορές από όσες αναφέρεται ο Μίνος στον ΠΑΟΚ, όταν λέει να πούμε. Ο Κώστας Ναβαρίνο. Ναι, Κώστας Ναβαρίνο. Επειδή λέγεται Κωνσταντακόπουλος, το έχετε πιάσει το τέτοιο. Εμείς βέβαια μέχρι τα νέα ρόδα και στο φίλο μας τον Κώστα Κώστα. Αλήθεια. Και το αεροδρόμιο Καλαμάτας έχει πάρει το όνομά του. Κωνσταντακόπουλος. Μάλιστα, εντάξει. Και όχι Γιωργούντσος, ε. Τέλος πάντων, ναι. Βρήκες καμιά άκρη βαθύνα και με αυτό να τα αναφέρεις εκεί. Το αυτό λέμε, ότι δουλέψαμε στο υποστατικό του, στη δούλεψή του. Πήρες εργόσιμο. Ναι, που μας έχει κολλήσει ένσημα να πούμε. Κανονικά. Ναι, αλλά μετά έφαγες πόρτα από τον Τζόλι. Τα πήραμε τα λεφτά. Σημασία. Εγώ είμαι σαν αυτούς τους παίκτες που και να μην αγωνιστούν είτε δευτερόλεπτο, θα κάτσω πάνω στο συμβόλαιο. Λεβέκ. Έτσι. Δεν έχω πρόβλημα. Αρπακτή που λέγαμε. Και προς Θεού ρε, μην κάνει δυσφήμιση τώρα την Χαλκιδική. Εντάξει, και να μην είναι τα πράγματα σε όλο τον πλανήτη. Δεν ανάγκη να τα πούμε. Ναι, τι να. Ατόπιμα, σοβαρό, εντάξει. Την αλήθεια, την αλήθεια λέμε. Εγώ μαζί σου. Όχι, μαζί σου, δεν θα κρύψουμε κάτι γιατί αγαπάμε το μέρος, αγαπάμε τις παραλίες. Δεν τζουβαλιάζει. Δεν τζουβαλιάζει. Τώρα δεν είναι 100%. Έτσι, τα γύρισες όλα και ξέρεις ότι. Τα έχω γυρίσει όλα, ναι. Δεν τζουβαλιάζω γιατί εμείς θέλουμε να.
να στρέψουμε και το φτωχαδάκι να πάει να κάνει ένα ωραίο μπάνιο, να πούμε στο δεύτερο πόδι που είναι πανέμορφα, στο τρίτο. Γιατί εκεί δεν είναι Χαλκιδική, τι είναι. Ναι, το δεύτερο, άμα δεν είναι, γιατί πιο ακριβώς. Μα δεν είπες ότι γίνεται στην Κασάνδρα, που είπα συμφωνώ μαζί σου, αλλά δεν κάνει να τα λέμε. Για πάνε δεύτερο πόδι εκεί, μαρμαράδες και τέτοια, για πάνε βρες, σε πω εγώ. Για πάνε βουρβούρου, για πάνε προς τα εκεί να δεις. Καλά δεν είναι. Τι καλά είναι, 80. Για πάνε όρμο Παναγιάς, 80 έτσι, για πλάκα. Έχει και κάμπινγκ. Το κάμπινγκ είναι πιο ακριβό από το δωμάτιο. Το κάμπινγκ. Πας, στείλεις σκηνή, τα κάνεις όλα μόνος σου και είσαι αν πας δύο άτομα, ξεκινάς ας πούμε με 25 ευρώ την ημέρα. Έτσι. Τι να λέμε, δηλαδή τι κάνεις. Το αμάξι θέλει να το παρατάσουν για όλη την μπάδα. Ναι, το παρατάσουν. Και το μηχανάκι χρεώνεται. Όλα, τι χρεώνεται. Δεν ανάγκη είπαμε. Καταλάβαμε για να μπορέσει να πάει και ο φτωχός, ο μεροκαματιάρης, ο αγωνιζόμενος, ο εργατικός κόσμος. Ναι, αλλά θα αναφέρουμε ότι αυτά που λέτε είναι στο high season, να πούμε. Υπάρχουν και οι low season, ας πάρε και εσείς. Ναι, εντάξει, ναι. Όχι, πάτε τώρα. Τώρα είναι low. Δεν κατάλαβα γιατί θα πας τον Οκτώβριο. Καλά, τώρα που είναι και Αγίου Πνεύματος, δεν ξέρω. Τώρα δεν πάνε ότι οι ποδοσφαιριστές δεν πάνε, να πούμε, τόσο κρύο που είχε αυτές τις μέρες. Α, τώρα ξεκινάει. Εντάξει, κύριε. Είχε, δεν έχει, γιατί είσαι πάλι ανακριβής. Τίποτα άλλο, είχαμε, τι έγινε χθες. Ωραία, εντάξει, sold out, εντάξει, αυτά, μια χαρά. Στο live είχε καλή φάση, εντάξει, ωραία. Έκλεισε ο δρόμος εκεί, ξέρω εγώ, ο κόσμος εκεί, κλείσανε τον άνθρωπο. Γεμάτη στο Α, μια χαρά ήταν, εντάξει, Τζαμάλα. Αν μπορούσε στο Α, στο Α είναι 360 χωράει, παραπέρα λέω, δεν είχε. Χωράει κόσμο, πώς δεν χωράει. Μια χαρά μας, έγινε. Να μην σε δυσφημίσω και εγώ λίγο. Δεν σφήμισε, άρα δεν. Μόνο τη Χαλκιδική θα δυσφήμουμε εδώ πέρα. Σε φιλούμε. Τσάου, τσάου. Στη Χαλκιδική θα μας καλεί για live, γι' αυτό κατάλαβες. Δηλαδή δεν έχουμε παίξει ποτέ πέρα από το τρίτο πόδι που δεν είναι καμία ουδημία σχέση με τα υπόλοιπα δύο. Εκεί ουράνω. Κώστας, που το έχει το μαγαζί. Στα Νέα Ρόδα. Εκεί πέρα η Ερισσό και αυτά, η πανέμορφη αυτή περιοχή που δυστυχώς βάλεται για ακόμη μια φορά, καθώς έχει επανακινηθεί το θέμα, ας πούμε, εκεί πέρα των επεκτάσεων. Εργολαβίας για τον Χρυσό. Μια πανέμορφη περιοχή. Είναι πάρα πολύ φθηνά και πάρα πολύ ωραία. Μπορείς να πάει να βρεις εκεί καταλήμα. Η Ουρανού πολύ λίγο αρχίζει και κάνει, γιατί είναι και το Άγιο Όρος και πηγαίνει με ο Παφούλιας και μερίστα. Ξέρει και αυτό και τέτοια. Και επίσης έχει καταπληκτικές πάρα πολύ ωραίες παραλίες και είναι μέρη που τα υποτιμάει ο κόσμος, γιατί λίγον τι θεωρητικά έχουν μια μεγαλύτερη απόσταση χρονική, αλλά άμα συνυπολογίσεις την κίνηση είναι ακριβώς το ίδιο που κάνεις για τα δεύτερα και τα πρώτα τα πόδια. Η Ουρανούπολη που είναι, η Ουρανούπολη είναι στην Καβάλα. Όχι παιδί μου, είναι στο Άγιο Όρος, Άγιο Όρος, Άθος. Κάβες τα ποδαράκια εκεί πέρα, το τρίτο. Το τρίτο το ποδαράκι είναι η Ουρανούπολη. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Πέφτουν οι γραμμές. Ναι, εσύ έπαιρνες. Πήρα και με έριξε. Μάλιστα, δεν ξέρω τι να σου πω. Τέλος, το λέω. Ναι, πλά, καλά κάνεις, δεν μπορώ να κάνω απολύτως σε τίποτα. Σε πέρασε για το Λευτέρι. Λέω, ναι, επειδή χτυπούσε, γιατί έκανα τις απόπειρες, άκου ο κόσμος, πάμε στον επόμενο και λέω, υπάρχει ένα σύστημα αυτόματης πλέον αναγνώρισης, μας σώζει, είναι ο Λευτέρι. Ας πάμε, εντάξει, ας δούμε. Δεν νομίζω. Ναι, ναι. Τι λέει, πώς είμαστε. Καλά. Χαιρόμαστε. Σήμερα πιάνω δουλειά. Άντε αγόρι μου, του. Δεν ξέρω αν υπάρχει καμία προσευχή. Παιδιά, έχω γραφτεί σε ένα site που λέγεται προσευχή.gr κανονικά και έχει προσευχές για όλα τα πράγματα που μπορείς να φανταστείς. Προσευχή.gr, έπρεπε. Προσευχή, ναι, ναι, άκου τη λέξη. Αλήθεια. Φυσικά, 1000%. Θα βρω μια προσευχή για την αλήθεια δηλαδή. Έχει προσευχή για κάθε τι που μπορείς να φανταστείς, ρε παιδί. Ωραία, μου. Για ψάξε μια για τις δουλειές. Για τις δουλειές, για την πρώτη μέρα. Του ανθρώπου. Όχι, ρε, είναι μια σελίδα, ας πούμε, έχω γραφτεί. Αυτό έχω κάνει like, ας πούμε. Προσευχή τελείω. Για να πληρώνεις και δεν πληρώνεις. Γιατί να μην πληρώνεις, άμα η προσευχή βοηθάει στο. Παίρνεις τον Παφούλια και στη λέει δωρεάν, δηλαδή θα πληρώσεις. Εκεί. Ο celebrity των ραδιοφώνων. Παιδιά, υπάρχει και προσευχή.com τώρα που βλέπω. Ανάρπαστη προσευχή. Μάλιστα. Πώς είναι το τέτοιο όρεση. Δωρεάν είναι μια προσευχή. Ρε. Ναι, το ξεμάτιασμα είναι εκείνο που πληρώνεις, ας πούμε. Ναι, τώρα δεν ξέρω. Εγώ ξέρω να κάνω ξεματισμό. Μάλιστα. Και η Χριστίνα ξέρει, όλοι ξέρετε. Παιδιά, θέλω να μου. Το έχω βρει στο διαδίκτυο πώς κάνει. Δεν πιάνει έτσι. Πρέπει να είναι μεγάλη Παρασκευή, να στο πει μια γυναίκα. Έχω κάνει ξεμάτιασμα στο ραδιόφωνο. Δεν θυμάσαι τον Κλάους. Και έπιασε, κόραρε. Όχι. Καταλάβαμε και είδαμε ότι όχι απλά το ξεμάτιασες, αλλά η καριέρα του πήρε τόσο. Του κατέβησε, πήγε προς τα κάτω καριέρα. Όχι προς τα κάτω, δεν υπάρχει καριέρα πλέον. Του διώξανε από τον ΠΑΟΚ. Ναι, μπράβο, μπράβο, αγόρι μου, εδώ να σε ακούνε κι άλλοι. Μπορείς να πηγαίνεις να ξεματιάζεις τους ποδοσφαιριστές της αντιπάλου.
να σε προωθούν οι. Καλή ιδέα. Θα περνά εκεί έξω από το χαρτί. Έτσι θα περάσουμε στου ομίλου του Champions League. Και κάπω έτσι. Μάλιστα. Θα σου βρω εγώ προσευχή για την πρώτη. Τι ώρα πιάνει? 8.30 ώρα και μάντεψε πού. Τι ώρα σχολά? Φαντάζομαι τις 3.30-4.30. Μάλιστα, φαντάζομαι. Δεν το έχετε διευκρινίσει. Δημόσιο είναι, ρε παιδί. Δημόσιο είναι, γιατί πιο νωρίς. Δεν δουλεύω και πάρα πολύ Δευτέρα, εγώ δεν δουλεύω κιόλας. Έτσι. Δημόσιο είναι, δηλαδή. Πού δουλεύεις, πού θα πιάσεις δουλειά? Στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Αυτά είναι. Βγήκε ο Ζέρβας. Δουλειές. Μάλιστα, με βάλανε. Πού? Δημοτική αστυνομία. Πλάκα κάνεις. Κοίτα μην με γράψεις. Αλλά θα με γραφιάς έτσι, όχι. Κρίμα να μην έχω αυτοκίνητο, θα πάρω να με κάνεις κλήσεις. Θα λέω σε όλους. Έχω ένα δικό μου. Παιδιά, εδώ όλοι. Γράφει, εγώ να, κλήρωση, να κληρώσουμε σήμερα ένα σβήσιμο κλήσιο. Εδώ από το λόγο επειδή. Έχω ένα άτομο μέσα και ξέρει να πούμε και τέτοια. Μάλιστα. Οκ, okay, έγινε. Σε ευχαριστούμε. Φιλιά, καλημέρα, καλημέρα. Αυτό δεν θα ήταν πιο. Να σου πω πιο ουσιαστικό δώρο να δίναμε σαν εκπομπή. Δηλαδή νουμεράκια στο ΙΚΑ, ξέρω εγώ. Νουμεράκια στις τράπεζες εδώ του κέντρου που γίνεται σφαγή. Που πηγαίνει σε κάτι ελτά, σε κάτι τέτοιες υπηρεσίες. Στο ΚΕΠ. Στο ΚΕΠ, ας πούμε. Παιδιά, προσπερνάμε 50 άτομα στη σειρά εδώ. Στείλτε μήνυμα και τέτοια. Αυτό θα μπορούσαμε να σου πω κάτι. Ότι θα μπορούσαμε να το κάνουμε με όχι πλάγια μέσα. Απλά και μόνο. Αχ, θα στέλναμε κάποιον να παραπάρει νούμερα. Ναι, ξέχασα ότι αυτά δεν ανοίγουν 6 ώρα. Έλεγα πριν έχουμε ναι. Την εκπομπή, τσακ. Τσακώνουμε έναν αριθμό και λες ότι εδώ. Που θα μπορούσαμε να κληρώνουμε θέσεις πάρκινγκ όταν ερχόμαστε εδώ με αμάξια. Και πολλά, πολλά ουσιαστικά και ουσιώδη πράγματα που βελτιώνουν την καθημερινότητα του κόσμου. Αυτό είναι το λόγο επειδή. Τώρα δηλαδή να δώσουμε μηχανάκια. Πάτε που δίνουν άλλοι σταθμοί. Μηχανάκια, πάτα φάτα, μούτρα σα. Εμείς σας προστατεύουμε. Το περιβάλλον, το όζον. Να καταστρέφουμε. Δίνουν άλλοι σταθμοί αυτοκίνητα, ακριβώς το ίδιο. Και σε παρακαλώ. Σύντομα ότι μετά υπομίζεσαι τέλη κυκλοφορίας, έξοδα αυτά, που δεν τα έχεις. Βάλε τη βενζίνη, βάλε τώρα, βάλε πάλι. Ουρές το ΙΚΑ να κληρώ. Τελείωσε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα από Ξωτική Σταυρούπολη. Καλημέρα. Τι γίνεται? Μια χαρά, εσύ. Χριστίνα, έχουμε καταλάβει ότι έχεις καψούρα με τον Φωτιάδη. Προσπαθείς να το συναντήσεις. Το μάθε χθες και ήρθε άρον-άρον, αλλά μας την έστησε. Μας έστησε, τι έπαθε αυτός, ούτε εμφανίστηκε. Ναι, δεν έστησε. Μάλλον έμαθε ότι θα ερχόταν ο Φωτιάδης και ήρθε εκεί. Τώρα ήρθε και ο Κριστιάνος στην Καλαμάτα. Λέει δύο φίρμες μαζί, δεν μας χωράει ο τόπος. Ναι, ναι. Κάτσε να. Εγώ εδώ είμαι, ο Φωτιάδης που είναι. Μήπως πήγε στο Κώστα Ναβαρίνο. Μήπως, το Ρονάλντο. Λες να φύγει εκεί. Δεν ξέρεις. Μπάμπη, εχθές άμα κοιμόσουν εκεί στο στούντιο, κατευθείαν εκεί ένας όροφος, έξι ορόφοι μάλλον, εντάξει μην λέμε, πάνω κάτω, δεν ξεχνούσε και το κινητά γι' αυτά. Σωστό γι' αυτό, με έπρεπε, τώρα τα ξεχνάω όλα, γι' αυτό, τι να κάνω, δεν πειράζει, έχω εσάς. Το καλύτερο live που έχω πάει στον Πατμανίδη ήταν στην Τζαμάλα και έχει τις κολόνες της Τούμπας. Ναι, βλέπεις δεν βλέπεις, ναι έτσι ακριβώς. Είχε κάνει και το χείο κάτω, δεν ακουγόταν, είχε τα αντίλαλο, σε μια στιγμή ούτε άκουγες, ούτε έβλεπες, ούτε έκανες. Α, τώρα καλά επειδή δυσφημίες. Δυσφημίες. Πέρυσι αυτά, φέτος όμως θα φτιάξαν. Φέτος θα φτιάξαν όλα. Φέτος έφτιαξαν. Τέλος. Μόνο εκεί άκουγε μια βοή όταν μιλούσε, ήταν ωραία, με το πιο ωραίο live ήταν όμως. Έτσι δεν ακούσαμε, δεν ακούω, δεν βλέπω τίποτα, είμαι ελεύθερος. Ναι. Έχισε. Τι λέει. Τι να πει. Καλά, δεν μου λες τώρα που λέγατε για αστυνομία, για δημοτική αστυνομία, αυτό μιλούσα με τους φίλους μου τους προάλλες. Ναι. Σε ένα καφέ λέω. Μιλούσαμε για τη δημοτική αστυνομία της Σταυρούπολης. Λέμε πιστεύω δεν υπάρχει, δεν έχουμε. Έχουμε δημοτική αστυνομία Σταυρούπολη. Γι' αυτό σε λέω, ναι. Μπράβο, μπράβο. Έχουμε, καμιά φορά σταματάνε εδώ στο φούρο παίρνουν, αλλά σκέφτομαι ποιος θα γράψει τώρα τη δημοτική αστυνομία Σταυρούπολη. Δεν υπάρχει περίπτωση να γράψουν κανένα, ξέρω. Και πού, ποιος να παραμείνει. Να πάρει σε κανένα δέντρο, μήπως. Ναι, δεν έχει καφετερίες για να σταματήσεις από εκεί πάνω να βάλεις το αμάξι στη διάβαση. Άρα, δεν πράγμα, έχει μαγαζά γενικά, δεν έχει αγορά, δεν έχει τίποτα. Δεν έχει τίποτα, ναι. Για να κάνεις, μάλιστα. Πιστεύω είναι η καλύτερη δουλειά έτσι αυτή στο. Ναι. Πώς είσαι στο στρατό που είναι άλλος με κατηδικότες περίεργες, ξέρω εγώ. Συντιστής οδικών ποινών, εντάξει. Έχει κάτι ζώα στο στρατό και τέτοια. Ναι, ναι, συντιστής οδικών ποινών, α πούμε. Αυτό ήταν το καλύτερο που είχαμε ακούσει. Στο στρατό. Μάλιστα, τι λέει πια τα νέα, ούτε αθλητικά ούτε τίποτα.
Τι για να δεν είναι, αρχίσουν μετά να λένε για τον Άγγελο αυτά να νευριάσω εκεί, να αρχίσουν να κάνουν αυτό. Δηλαδή, για τον Άγγελο εδώ δώσαμε, κάναμε χθες γκάλωπ στο λόγο επειδή στην σελίδα μας. Ζητήσαμε από τον κόσμο να δώσει τις προτάσεις του ποιον θα επιθυμούσε να δει στον πάγκο της Εθνικής σε περίπτωση απομάκρυσης του Άγγελου Αναστασιάδη. Να αναφέρουμε αυτό για να μην φανεί ότι μεροληπτούμε και ότι πολεμούμε. Και είχαμε 400 απαντήσεις. Ο κόσμος. Διαφορετικές. Ναι, διαφορετικές απαντήσεις μέσα. Αγκάλιασε αυτή την πρωτοβουλία γιατί εν τέλει ο κόσμος του λόγου επειδή αγαπάει την Εθνική. Και είχαμε συγκλονιστικές προτάσεις. Ναι, ναι, όχι γιατί ψάχνουν να τρολάρουν. Μισή τα λέγανε αλέφαντο και άλλοι μισή τα λέγανε. Λες. Σε παρακαλώ ότι πάρα πολλούς ψήφους και πάρα πολλά like πήρε η πρόταση ενός φίλου για τον Κώστα τον Καραμαλή. Είδες, ναι, εντάξει. Γιατί, δεν κάνει, δεν κάνει. Και κάτι άλλο που σκέφτηκα. Ναι. Δύο άτομα παίξαν ποδοσφαιρικό αγώνα με φόρμα μακριμάνικη. Από κάτω δηλαδή. Φόρμα μακριά να το πω, όχι μάνικη. Ο Φωτιάδης και ο Κώστας Καραμαλής. Τι δες, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ο οποίος είναι αθλητικότατος, εμφανίστηκε στο Βοηδωμάτι, έκανε rafting. Τις προάλλες και σου λέει τώρα ρε παιδί μου, ας πούμε σε κάποια χρονιά θα τεθεί και το πολύ σύντομα δηλαδή του χρόνου ουσιαστικά θα τεθεί το θέμα της εκλογής νέου Προέδρου της Δημοκρατίας και πάντα υπάρχει μάλλον αυτός θα πάει, μάλλον αυτός θα γιατί να μην το κάνουμε, να κάνει πρώτα ας πούμε, μια θητεία ένα-ενάμιση χρόνο στην Εθνική Ελλάδος δεν κατάλαβα, ναι. Θα τον σέβονται όλοι. Να πάρει έτσι το αγροτικό να κάνει. Ναι. Θα λένε υπήρξε μετά να σου πω κάτι δηλωσάρες τώρα, ας πούμε. Δηλαδή, ναι. Γιατί και ο Άγγελος, όπως δείχνουν όλα τα πράγματα, θα δει την πόρτα της εξόδου και θα φύγει έτσι, ας πούμε, με πολύ εμφατικό τρόπο. Όπως πράττει κάθε ομάδα. Αλλά να έρθει ο Κωστάκης, ας πούμε, και να πει ότι υπήρχε σχέδιο δολοφονίας μου. Στον πάγκο της Εθνικής, ας πούμε, από τους Ρώσοι, ξέρω εγώ, και τέτοια. Ναι, να το κάνουμε πιο εντριγκαδόρικο. Α, δεν είναι αυτά, πού να τα δείτε. Καλά, δηλαδή και με την Ιταλία παίζανε, ρε. Όπως είπες, τι δηλαδή. Ναι. Δεν θα χάναμε από την Ιταλία. Μάλιστα. Ναι, τέλος πάντων. Την Αρμενία, να μην τα ανοίξουμε. Ναι, Αρμενία τι. Δηλαδή τι φταίει ο Άγγελος ή άλλοι που κάνανε 800 λάθος πάσες. Μάλιστα. Και άνοιγε τώρα, άντε τώρα, μην πούμε τις άμυνες. Να μην πούμε τις άμυνες. Μάλιστα, έγινε. Ευχαριστούμε. Τσαο. Καλημέρα. Πήρε οργισμένο νιάτο και ο φίλος μου, ξαφνικά εδώ με τις εθνικές μας και τα λοιπά μας. Έχω βρει τώρα εδώ στο ψάχνο Κούκο στα Ναβαρίνο τιμές δηλαδή. Δε. Το έχω βάλει για τρία βράδια και το μεταξύ, γι' αυτό μου το είδε. Υπάρχει τώρα δίλα βρυσόμυλος στο Βρωμονέρι. Δηλαδή, πας εσύ στο Βρωμονέρι, τώρα όχι βέβαια. Πού είναι αυτό? 3.000 ευρώ η βραδιά κοντά. Πού είναι αυτό το Βρωμονέρι? Εκεί στο Βρωμονέρι. Βρωμονέρι, εκεί στο Κώστα Ναβαρίνο να πούμε. Βίλα μπροστά στην παραλία. Σε πάρε Βρωμονέρι. Το λες έτσι. Δεν το λες καλά νερά. Μακρυγιαλός, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Βρωμονέρι. Και κάνεις και σπίτι και το πουλάς και 1000 ευρώ. 3.000. Α, για τρία βράδια. Τρία βράδια, εντάξει, έχει καμιά έκπτωση αυτά και τα λοιπά. Γι' αυτό το, μόνο επειδή το λένε έτσι το έχουν τέτοια χαμηλή τιμή. Όπως δεν ξέρουμε και που λέγαμε για τις παροχές, ένας κορυφαίος είδα μια ανάρτηση. Ξέρετε τώρα με το Airbnb γίνεται ένας μικρός χαμούλης. Όλοι αξιοποιούν τα σπίτια τους που έχουν τις εξτρά περιουσίες τους τέλος πάντων στη διάθεση των τουριστών για έξτρα εισόδημα. Και υπάρχει έτσι ας πούμε ένα γενικευμένο χάος το πώς και τι και κάνουμε. Και ένας μπήκε και ρώτησε ας πούμε περί του θέματος πώς να το χειριστεί σχετικά με τις παροχές. Λέει εκεί που επιλέγουμε μπουκάλι νερό και χαρτί υγείας ρωτάει, εννοούμε ότι αν τελειώσουν στους διαμένοντες πρέπει να τα ανανεώσουμε. Ήταν μια ευλογή αυτού του άτυπου ξενοδόχου τέλος πάντων. Φαντάζομαι πως όχι ρε παιδί, μετά ας πούμε με φύλλα ας πούμε τετράδια, με βιβλία να σκουπίζονται οι άνθρωποι να μην πίνουν νερά και τέτοια. Τα έχουμε δει αυτά βέβαια σε παροχές εδώ και ξενοδοχειακές και δωματιακές ας πούμε πολλάκι στα καλοκαίρια μας. Όλοι έχουμε να αναφέρουμε από μια εμπειρία, εκτός από μένα γιατί πάντα μένω σε σπίτι άλλων όνων. Δεν έχω τέτοια να αντιμετωπίσω. Να πω ότι φέτος θα έχει και στο Καραμανόλι Airbnb. Αυτά είναι. Όποιος θέλει, όποιος ενδιαφέρεται. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς καλημέρα τον το Μπάμπι, το Φούρναρι, ναι. το Βαγγέλη. Και τα άλλα παιδιά. Και τα άλλα παιδιά. Λοιπόν, το Βρωμονέρι δεν πρέπει να έχει παίξει ο Άρης. Με το Αγιονέρι είχε παίξει. Μάλιστα. Είχε στον όμιλο, έτσι δεν είναι. Αγιονέρι, ωραίο όνομα. Ναι, αυτό το, μάλιστα. Το, αυτό να κάνει 1000 ευρώ. Τι Βρωμονέρι. Έπαιζε με το Αγιονέρι, ναι. Μάλιστα. Ήταν δύο χρονιές. Δεν ξέρω αν είχε παίξει. Αυτό είναι στη Μεσσηνία το Βρωμονέρι, γι' αυτό. Πάντως τα οχήματα ήθελε να τα χρησιμοποιήσει με ιδιωτικό αεροπλάνο. Πήγε, έχει πάρει και ελικόπτερο. Γι' αυτό πρέπει να το στείλει εκεί. Αλλιώς τι να το κάνει, να το έχει στο πάρκινγκ
Εντάξει, πρέπει μπορεί να είναι δικό του το ελικόπτερο. Ρε παιδί μου, μπορεί κάπου να παίξει Τούλα Κατσίβελη, μπορεί να παίξει Φιλιό Πυργάκη σε ένα Παναήρι, να μην πεταχτεί με το ελικόπτερο Κριστιανού. Ναι, βέβαια. Το να μην είναι στη Μεσσηνία, να είναι στην Αμαλιάδα. Να είναι κάπου εκεί η Λιμνή Καϊάφα. Τέλος πάντων, έχει τόσο πολλά μέρη. Χριστίνα, εκτός το ότι θα μας πεις μετά με το Φωτιάδη μακροχρόνια στοιχήματα. Γιατί δεν έχει σήμερα. Ποια είναι η τοποθεσία που βρίσκεται αυτό το Κώστα. Αχ, Κώστα. Κώστα Ναβαρίνο. Ναι. Τώρα να σου το πω ακριβώ. Είναι πες στο χώρο. Ακριβώς. Με συντεταγμένο. Επειδή γνωρίζω την περιοχή γι' αυτό. Κοντά στο χωριό Ρωμανού, αν το ξέρεις. Όχι, όχι τον Νίκο Ρωμανό που κατεβαίνει με την Δημοκρατία. Ναι. Όχι, έτσι ναι. Λέγεται το χωριό. Ρωμανού. Τι να σου πω, άλλα χωριά εκεί πέρα είναι το Πετροχώρι. Στην Πύλο κοντά. Κοντά στην Πύλο, ναι. Κοντά στην Πύλο. Ναι. Mm. Ναι. Τέλος πάντων. Πάντως, όλοι θυμάμαι που κάναμε και ένα tour έτσι, αρχαιολογικό. Mm. Όλοι οι τάφοι ήταν. Μιλάμε, πολύ ζουμπαδάκια πρέπει να βγάζει εκεί η περιοχή. Ήταν παλιά η αρχή. Ζουμπαδάκια, δεν είναι. Ένα 40. Κοντί, κοντί. Κοντί. Εγώ νόμιζα είναι τίποτα. Έτσι, πως είπα αρχαιολογική χώρη, α πούμε, τίποτα αγκία. Ναι, και εγώ αυτό σκέφτομαι. Ζουμπαδάκια, α πούμε. Έτσι, ναι. Ναι, όλοι είναι πάρα πολύ κοντοί. Εντάξει, ο μέσος όρος είναι χαμηλός. Δεν το έχω προσέξει. Εγώ είμαι και αρκετά ψηλή. Πες μάμι. Είναι πάρα πολύ ψηλή. Πάρα πολύ ψηλή. Για Μεσσηνία, έτσι. Για τα ζουμπαδάκια. Εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού δέχονται εκεί. Φαντάζεσαι στον Κώστα Ναβαρίνο. Α, στον Κώστα Ναβαρίνο δεν ξέρω. Λες με αυτά να πει ο Κριστιάνο, γιατί τώρα τελείωσε. Φαντάζεσαι τόσο τσίπη. Ναι, να του έδωσε εκεί εθνική. Εθνική, να πάρε, πάρε στα 6 μέρες. Χριστίνα μου, έτσι γίνονται τα λεφτά. Τι νομίζεις από αυτές τις οικονομίες, μίλησα και εμάς που είμαστε απλόχεροι. Δίνουμε δεξιά και αριστερά. Σε παρακαλώ. Να, εφρέντο εσπρέσο ανά 5 μέρες. Φύγα τα λεφτά που πίνουμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ένα Amber Alert για τον Πάφη. Είναι πολλές ημέρες. Και εγώ να το ζήσω. Και εκεί πάλι τουριστικό ρεπορτάζ έχω να το ρωτήσω για την κρουαζιέρα. Στην αγιορίτικη κουζίνα. Το μενού, το μενού. Έγινε φιλιά, φιλιά, τσάω, τσάω. Καλημέρα. Ωραία, έτσι καλοκαιρινή εκπομπή. Είχαμε καιρό να με αυτά τα φιλικά λίγο να χαλαρώσουμε, ρε παιδί μου, να πέσουν οι παλμοί. Γιατί σιγά σιγά ξεκινάει η προετοιμασία οι ομάδες και ξεκινάμε κι εμείς. Δηλαδή τον ίδιο. Την προετοιμασία. Ναι, γιατί έτσι πολλά κιλά υδρότα. Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου κλισά. Κλισά. Τα αγαπημένα μου κλισέ των ρεπορτάζ στην περίοδο των προετοιμασιών. Πολλά κιλά υδρότα. Σα αρέσει λίγα, ρε παιδί μου. Πόσο βγαίνει 2-3 κιλά, άστα, ρε παιδί μου, ναι. Λοιπόν, 6 και 42, αμά ξεπεράσαμε και τον χρόνο. Όχι, όχι, θα κάνουμε τώρα ένα μικρό έτσι ήσυχο και διακριτικό διάλειμμα. Και θα επιστρέψουμε. Κυρία, συντόμω, μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο, επειδή στο πρωινό τη Πεμπτούλα μα, 13 του μηνού, έρχεται και τριημεράκι κιόλα. Οπότε γι' αυτό και ο λιγοντή σήμερα αποκτήσαμε μια ταξιδιάρικη διάθεση. Μας ταξίδεψε ο Κριστιάνο. Άμα ο Κριστιάνο δεν έπαιρνε την απόφαση να ξεκινήσει αυτές τις διακοπές, πού να πάει το μυαλό μας ότι έρχεται καλοκαιράκι και πρέπει και εμείς κάπου να πάμε. Και ήρθε το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι τυχαίο. Και αυτός να κολλήσει καμιά αργία, μέρα. Αργία, και αυτός να κολλήσει καμιά μέρα παραπάνω. Και την Πεντηκοστή την έχουν εορτάσει νωρίτερα στις καθολικές χώρες. Νομίζω πρέπει να ήταν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Σας γελάς. Έκανε αργία να πούμε και εκεί στην Πορτογαλία. Κάνει και τώρα και στη Μεσσηνία. Καλά, διπλές. Τι ανάγκη έχουνε. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ίντερνετια μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε και εκεί με την εκπομπή μας. Έχει βρει ένας φίλος εδώ του λόγω επειδή αρρωστός, κορυφαίος screenshot μου έχει στείλει από παράσταση τώρα. Δεν ξέρουμε ποια παράσταση είναι, θα μάθω. Με Κώστα Τζάκωνα! Τρομερή μήνυση, ίδιος, όπου σε μια επιθεώρηση, τέλος πάντων, προφανώς δελφινάριο, παίζει, κάνει τον οπαδό μιας ομάδος, φοράει φανέλα κίτρινη, η οποία λέει από πίσω Φευγάτος. Φευγάτος είναι ένας ακροατής μας εδώ. Κιτρινό μαυρή, ναι, Φευγάτος με 2-0. Κανονικά δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Ας μας πάρει ο Φευγάτος να το διευκρινίσει αν έχει δει αυτή την παράσταση. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα και στους δύο. Καλώς τον, καλώς τον. Να κλείσω για να πάρει ο Φευγάτος. Μας ακούει, δεν τοποθετεί. Αλλά υπάρχει, θα ψάξω να βρω ποια παράσταση. Κιτρινό μαύρη φανέλα, Φευγάτος από πίσω το όνομα. Και ποιος τη φορούσε? Ο Κώστα Τσάκωνας.
στο Μαλί ήδη είναι. Ναι! Ισχύει, ισχύει, ναι, ναι. Και στο Μαλί, Πασχαλάρα μου, για βρήκα καλημέρα. Τριήμερο Αγίου Πνεύματος, κύριε Μπατμανίδη. Μόνο το Άγιο Πνεύμα μπορείς να πας πουθενά. Σωστό και αυτό. Είναι δικαιωματικά και ονοματικά ακριβώς. Έχετε και... Παναήρη τώρα εσείς εκεί. Και δεν θα πάμε. Ω, γιατί? Γιατί είσαι στην Ελλάδα του 2019. Μάλιστα. Ναι, το το οποίο σημαίνει... Δεν βγαίνει ρε φίλε, δεν βγαίνει. Στο χωριό ρε εσύ, τι, εντάξει. Ναι, δεν, όχι Μπάμπη, δεν βγαίνει, να σου μιλάω. Δηλαδή, δεν... ναι, θα μου πεις γιατί άμα πας εκεί θα πας στο Παναέρι. Όχι, θέλουν τα παιδιά να τους πάρεις παιχνιδάκι. Όχι η μαλλή της γριάς, όχι το ένα, όχι το άλλο, τζιτζίρι, μη τζιρι, αυτά, ναι. Αυτά είναι ένα εικοσάρικο για τα παιδάκια. Τώρα, εσύ θα πάρεις το σουβλάκι σου, τη ρετσίνα σου, την πανσέτα σου, το ένα δι' αυτό. Είναι άλλο ένα σαραντάρι για τους γονείς. Βάλε 60-70. Μάνα, θείες, θείες. Ναι, όλοι θα τους κεράσεις. Δεν σου πάει καλά, γιατί θα πεις τη μανούλα σου. Μάνα βάλε το μερίδιό σου. Αλλά εντάξει. Το θέμα είναι ότι ούτε και αυτή πλέον μπορεί να βάλει, κατάλαβες. Δηλαδή είναι διπλό το χτύπημα. Ναι, μόνο στον Μπατμάνι θα καταλήξετε να άργεστε. Με 3 ευρώ την πήρα. Αυτή θα είναι κατάντια μας για διασκέδαση. Και στα πανηγύρια πόσο τις έχουνε. Εδώ και πολύ καιρό το πάμε συνέχεια πίσω, το τρενάρουμε, το τρενάρουμε. Τώρα άμα φάω κάνα 35 πάλι όπως το χθεσινό να πούμε. Οχ. Με βλέπω να γυρνάει το μυαλό μου και να σκορτώνω και να φεύγουν. 35 τι στοίχημα. Όχι ρε, βαθμούς, πόσο έτσι. Α, 35 ευρώ έπαιξα να πούμε, ξέρω εγώ, σκυλιά. Όχι ρε. Έπαιξα την Ορτζελάντα, ας πούμε, και σε ξέρεις. Γιατί πάνω τώρα στο Άγιο Πνεύμα δεν είναι, κουβέρτα κοιμάσαι, δεν σε τόνει, δεν βγάζει. Σούπερ. Το βράδυ είναι πολύ το κρύο. Πού είναι το χωριό? Το χωριό που είναι. Δίπλα στην Αναστασιά. Όλα τα καλά τα χωριά εκεί είναι. Θα είναι ωραίο χωριό. Σε αίρεσε βουνό ψηλά, ψώμετα. Μια χαρά, μια χαρά. Δεν ξέρουμε γιατί κάνουν και το σούπερ μάρκετ τη Δευτέρα να πάρει. Όλα τα καταστήματα θα είναι κλειστά πάντως. Η αγορά θα είναι κλειστή, οπότε θα είναι και τα σούπερ μάρκετ κλειστά τη Δευτέρα. Αρχίζεις και με γυρνάς λίγο τον τρόπο σκέψης. Ναι, θα είναι κλειστά. Ναι. Έχει... Ότι σέρνω, έτσι δεν το συζητάμε. Καλά, εντάξει μωρέ. Έχει 2-3 χρόνια που του Αγίου Πνεύματος γίνεται πιο διευρυμένη. Γιατί μέχρι τώρα μόνο οι πνευματικοί άνθρωποι σαν και εμάς εδώ των ραδιοφώνων και των δημοσίων υπηρεσιών δεν δουλεύαν, αλλά τώρα και τα καταστήματα θα είναι κλειστά. Μάθαν όλοι. Μάλιστα. Στο Μιάδης μου φαίνεται ότι το έχει αρχίσει αυτό. Όχι. Όχι, Μπάμπη. Όχι. Δεν επιμένω. Ναι. Εγώ πάντως θυμάμαι πολύ παλιά, η αγορά ήταν πάντα ανοιχτή. Αυτό που λες, ότι πνευματική καθόταν και μετά σε κάποια στιγμή αρχίσανε και τα εμπορικά και τα λοιπά και το κάνανε πριν. Ναι. Αγίου Πνεύματος να οριστεί η μέρα ως αργία ζητάει από την κυβέρνηση η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Ψωμιάδης, γι' αυτό σου λέω 2-3 χρόνια. Ο Ψωμιάδης έχει 5 χρόνια που έχει φύγει από τον περιφερειακό. Είναι πολύ καιρό που καθόμαστε, κατάλαβες, τριήμερο. Πολλά χρόνια. Εγώ στην εταιρεία, δηλαδή που 18 χρόνια τώρα κλείνω, στην εταιρεία, άρχισαμε να κλείναμε, ας πούμε, που δεν κλείναμε παλιά. Έχω κάνει και άλλες δουλειές, οι αποθήκες και τα λοιπά έχω δουλέψει. Που δουλεύαμε κανονικά. Στο Ναύπλιο και τη Θεσσαλονίκη η μέρα του Αγίου Πνεύματος έχει καθιερωθεί ως εθνική αργία, κάτι τέτοιο γραμμένο. Μόνο στο Ναύπλιο και τη Θεσσαλονίκη. Και έτσι τα καταστήματα θα μείνουν κλειστά. Δηλαδή στις άλλες πόλεις μπορεί και να είναι και ανοιχτά. Ναι. Αυτό. Δηλαδή στις πιο όμορφες πόλεις της Ελλάδας. Έτσι ακριβώς. Στην πρωτεύουσα την πρώτη του ελληνικού κράτους. Και στην πρωτεύουσα της καρδιάς μας του ελληνικού κράτους, έτσι. Να είσαι καλά. Καλημέρα σε φίλοι. Δίνατε καλά. Γεια σας. Τσάω. Μήπως εθιμική αργία ήθελε να γράψει εδώ εθνική το... Γράφει. Εθνική. Οπότε μπορεί εθνική αργία να εννοεί. Παρ' όλα αυτά, στον Άβλο και στη Θεσσαλονίκη τα καταστήματα, η αγορά δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, τη Δευτέρα 17 Ιουνίου, θα είναι κλειστά. Στο δημόσιο έχει οριστεί ως επίσημη μέρα αργίας, ενώ οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κανονικά. Λέει εδώ μια σχετική εγκύκλωση που διαβάζω. Γιατί αφορούν, εντάξει, έχει τόσους πολλούς ας πούμε άλλους. Εντάξει, θα δουλέψουν. Εσύ δεν θα δουλεύεις. Νομίζω ότι πέρυσι τουλάχιστον δεν δουλεύαμε και προπέρυσι δεν δουλεύαμε. Το έχω συνδυάσει, γιατί άκου τώρα πως έχω συνδυάσει εγώ του Αγίου Πνεύματος. Το έχω συνδυάσει πριν από 2 χρόνια που είχαμε δει το Game 7 του NBA ανάμεσα σε
Golden State Warriors και Cleveland Cavaliers τη μεγάλη νίκη και την κατάκτηση του πρωταθλήματος που είχε πάρει τότε ο LeBron και την είχαμε δει του Αγίου Κυριακή ήταν το match, Κυριακή ήταν ο τελικός και την είχαμε δει την άλλη μέρα εξημέρωνε Δευτέρα και δεν είχα εκπομπή, άρα μπόρεσα και το είδα, ας πούμε ήμουν στην Καβάλα. Τώρα πότε είναι, αν πάει Game 7 δεν ξέρω, λογικά θα είναι ξημερώματα Δευτέρας. Γιατί αύριο το Game 6 στην Oracle Arena, ζωντανή μετάδοση από το Λόγο Επειδή το πρωί με τα αου, αου, σαν να παίζουμε καράτε είναι οι συγκλονιστικές μας τοποθετήσεις. 2-31-0-2-87-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 5-45-26. Και λόγω επειδή βεβαίως μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα μας καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι τρόποι, μάλλον και άλλοι προορισμοί, λίγο πιο απίθανοι που μπορείς να πας διακοπές και δεν το έχεις σκεφτεί, αλλά περισσότερο οι Ευρωπαίοι. Δεν θα σου περνούσε ποτέ από το μυαλό, αλλά φετινός hot προορισμός διακοπών, μπορείς να φανταστείς ποιος μπορεί να είναι? Η Αθήνα. Η Αθήνα ρε φίλε, το έχουμε πει και στη διαφήμιση αυτό. Ποιο? Στην Ευρώπη. Διάλεξε. Α, όχι Ελλάδα. Όχι Ελλάδα. Ένα έτσι απίθανο μέρος που θα μπορούσε να πάει ο κόσμος. Δεν σου περνούσε από το μυαλό. Πού? Είναι το Τσερνόμπιλ. What? Είναι hot προορισμός. Τι? Ναι, βέβαια. Μετά τον Μπάτακο που έχει κάνει τηλεοπτική σειρά που φέτος προβλήθηκε διαμέσου του HBO αλλά και από τα ίντερνετ, ας πούμε, τη βρίσκουμε πάρα πολύ εύκολα. Και στην Ουκρανία λέει εδώ το άρθρο: οργή για τον καταιγισμό selfie από τουρίστες που επισκέπτονται το Τσερνόμπιλ. Οργισμένοι Ουκρανοί. Ναι. Καταιγισμό selfie, τουρίστες selfie. Τουρίστες λέει τραβούν μανιωδώς. Τι εννοεί μανιωδώς? Οι οποίοι λέει σειραίουν κατά κύματα στο Τσερνόμπιλ. Με μία λέει μάλιστα εξ αυτών εμφανίζεται στο φωτογραφικό φαόκο φορώντας μοναχά το εσώρουχα της, λέει εδώ το άρθρο. Αυτό θα στρέψει ακόμα περισσότερο κόσμο. Τι είναι το εσώρουχο? Στον απόϊχο της τηλεοπτικής σειράς προβάλλεται για τη χειρότερη πυρηνική καταστροφή παγκοσμίως. Σε αυτό λέει το πλαίσιο και ο συγγραφέας σειράς σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Α, πού το βρήκε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων του συγγραφέα της σειράς? Απέθυνε έκκληση για επίδειξη σεβασμού κυρίως προς τους νεκρούς. Γιατί μην ξεχνούμε ότι είναι ένας τόπος μαρτυρίου. Πολλοί κόσμος υπέφερε και πολλοί κόσμος απεβίωσε από τα κατάλοιπα της πυρηνικής ενέργειας. Εντάξει, δεν νομίζω ότι το να πηγαίνεις να βγάζεις φωτογραφία δεν δείχνει σεβασμό. Τώρα ναι, αυτή με τα εσώρουχα. Ναι, ίσως. Ας πούμε. Το πυρηνικό εργοστάσιο στην Ουκρανία και η εγκατελειμμένη πόλη Φάντασμα δείχνει ότι καταγράφουν σημαντική αύξηση των τουριστών μετά την προβολή της σειράς. Σε βάρος ορισμένων, ωστόσο, διαπιστώθηκε σφοδή κριτική καθώς κατηγορούνται ότι δεν σεβάστηκαν την τραγική ιστορία της περιοχής βγάζοντας ανάρμοστες selfies. Επιτρέπεται το duck face στο Τσερνόμπιλ. Μπορεί να πει να κάνει duck face και να πει παιδιά από τη ραδιενέργεια. Τι γίνανε έτσι τα χυλάκια μου. Κακό. Ναι. Βέβαια από την άλλη όμως μην ξεχνάμε το παρεπόμενο ότι είναι ένας τρόπος να γεμίσουν και τα ταμεία εκεί μιας περιοχής πολύπαθης. Υπάρχει, αν γκουγκλάρετε, αν μπείτε YouTube, υπάρχουν εκδρομές οργανωμένες. Πηγαίνει group, σου κάνει το tour και σε επιστρέφει. Ας πούμε για συγκεκριμένο χρόνο επιτρέπεται να παραμείνεις εκεί, διότι η ακτινοβολία και η ραδιενέργεια είναι εμφανέστατη πάνω από τα 3,6. Ναι, κανονικότατα. Τι δηλαδή, κάποιες ώρες μπορείς να μείνεις? Ναι, ρε παιδί μου, ξεκινάς, επισκέπτεσαι και το εργοστάσιο αυτό και τα λοιπά. Κάθεσαι λίγο, βγάζεις τις ανάρμοστες selfie και επιστρέφεις. Θα πήγαινες. Θα πήγαινα. Θα βγάλω κι εγώ μια selfie, ας πούμε. Όχι με τα εσώρουχα. Ναι, όχι με τα εσώρουχα. Με μπουξεράκι, με το φράκι, το Μινέρβα. Φαντάζεσαι να πάω. Εντάξει, οκ. Ανάρμοστη συμπεριφορά, κανονικότατα. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε. Μια χρήστρια λέει του Instagram πόζαρε μπροστά από ένα εγκατελειμμένο κτίριο στο Πρίπια, την πόλη φάντασμα που κάποτε έμεναν 50.000 άνθρωποι. Οι περισσότεροι εξ αυτών εργαζόταν στο εργοστάσιο με ανοιχτή την ειδική στολή προστασίας που φοράει αποκαλύπτοντας το εσώρουχά της. Α, σου δίνουν και στολή να φοράς. Και εσώρουχα. Τουλάχιστον σε λέει η μάνα σου, ας πούμε, να φοράς πάντα καθαρό εσώρουχο. Δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί. Πάντα αυτό, να είναι αυτό. Δεν ξέρεις. Μπορεί αύριο μεθαύριο να βρεθείς εκεί στο Πρίπιατ. Να βγεις μια φωτογραφία, μπιατ.
Άλλος ένας χρήστης κάνει το σήμα της νίκης χαμογελώντας ενώ βρίσκεται σε ένα σημείο με θέατο πυρηνικό εργοστάσιο την ώρα που άλλοι παίρνουν λέει πιο εντυπωσιακές πόζες με φόντο το κατεστραμμένο το οποίο τι μπορεί να εννοεί το άρθρο εντυπωσιακές πόζες. Κάνουνε ανθρώπινη πυραμίδα. Η Solo East, έτσι λέγεται, μια εταιρεία που οργανώνει εκδρομές στο Τσερνόμπιλ, είδε τις κρατήσεις να αυξάνονται κατά 30% μετά την προβολή της σειράς του HBO και επισήμανε ότι ζήτησε τους επισκέπτες να επιδεικνύουν σεβασμό στον χώρο κτλ. Πολύ σπάνιοι άνθρωποι πηγαίνουν σε αυτά τα μέρη διότι απολαμβάνουν κατά μακάβριο σκοτεινό, λέει κατά μακάβριο και σκοτεινό τρόπο την οδύνη των άλλων την επισκέπτονται διότι αυτά τα μέρη είναι σημαντικά και ενδιαφέροντα. Και όντως έχει ένα ενδιαφέρον, ας πούμε, πάντα ένα τέτοιος τόπος. Όσο και αρνητική χρειάζεται, όπως πηγαίνει ο κόσμος, ας πούμε, επισκέπτεται τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ας πούμε, το Auschwitz. Γιατί πρέπει να δεις την ιστορία, να αντιληφθείς, ας πούμε, έστω μέσα από τα πατήματα που θα κάνεις σε τόπους που μαρτύρησαν χιλιάδες κόσμος. Έχει ένα εντάξει, δεν πας ρε παιδί μου για γιουχουμπούχο, ας πούμε, κτλ. Πηγαίνεις έτσι. Η φωτογραφία με τα εσόρουχα. Η φωτογραφία με τα εσόρουχα, ας πούμε, κανονικά. Αλλά εντάξει, είναι ένα είδος τουρισμού και αυτός. Έτσι που δεν τον είχαμε φανταστεί σε καμία τόπο. Για ψάξε να δούμε τα εισιτήρια. Στο Booking έχει κανένα. Στο Booking. Άμα δεν πάει ο Κριστιανό τώρα να μην. Κι άλλα σου λέει τώρα πάνω να παίξει, ας πούμε, στην Ουκρανία δεν είναι και εδώ. Αλλά ναι, εντάξει, αφήνεις από την άλλη την. Χαλκιδική. Χαλκιδικούλα. Τώρα τα γυρνάς, πώς τα γυρνάς. Να ζούμε, να είχαμε κανένα κοσλοντούι εδώ δίπλα που είχαμε πυρηνικό εργοστάσιο, να φάει ψωμάκι και εδώ ο κύριο κόσμος. Να αναπτύξουμε τον τουρισμό, δεν φτιάξαμε πυρηνικό εργοστάσιο για να το ανατινάξουμε. Για να έχουμε αύριο μεθαύριο. Και από εκεί ωφέλη, γιατί ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας μας και εξού έχουμε αφιερώσει σήμερα ολάκερη εκπομπή χωρίς να είχαμε αυτή την πρόθεση πάνω στα τουριστικά παρεπόμενα και έκπομπα. 2-31-0-2-7 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 5-45-26 και λόγω επειδή στα ίντερνετια μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα μας. Συνεχώς και αδιαλείπτος. Δεν είδαμε και κανένα. Κανένα σαν σήμερα έτσι ωραίο δεν έχει. Αυτά που μου αρέσουν τα ιστορικά και μου δίνουν αφορμή να θυμηθώ το παρελθόν. Παιδί μου, παιδί μου, τι. Ωραίο αυτό λέει. Το 1821 σαν σήμερα οι Έλληνες επαναστάτες νικούν τους Τούρκους στη μάχη του Λάλα. Θα έπρεπε ένα στιγμα εδώ στη Θεσσαλονίκη αυτό το Λάλα. Λάλο Λάλα. Λάλο Λάλα. Είσαι μεγάλη. Ήταν το αέρα της εποχής. Δηλαδή πάνω στα άρματα που. Όχι στα άρματα. Δεν είχαμε άρματα τότε το 21. Αυτόχο άλογο είχαμε. Βαριά γι' αυτό. Καλημέρα στη γραμμούλα. Δευτερολογώ. Βεβαίως. Συγγνώμη. Επειδή είπες ιστορικά, μη τυχόν μπαγάς αύριο το πρωί που έχει και NBA, δεν ξεκινήσεις με Final Countdown. Ναι. Γιατί όχι, βέβαια. Αν και για Αμερική, περισσότερο μου αρέσει το κομμάτι των Chicago Bulls. Όχι, έχω λόγο που στο λέω το Final Countdown. Α, αύριο, ναι, 14 Ιουλίου. 14 Ιουλίου. Ναι, 1987. Με κοιτάει εδώ, παρημένη Χριστίνα. Όχι, δεν είχες γεννηθεί τότε, παιδί μου. Βέβαια. Τι έγινε σαν αύριο το είχαμε κατακτήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Καλαθόσφαιρας. Τις πιο σπουδαίες και τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του παγκοσμίου αθλητισμού εκείνη την εποχή. Βέβαια. Ναι. Σωστά. Οπότε μην το ξεχάσεις. Τελείωσε. Εντάξει, βάλτε υπενθύμηση με Final Countdown ξεκινάς. Θα σας πω και, πω και την ιστορία γύρω από το κομμάτι αύριο. Με παιδιά μου θα μαζευτούμε γύρω από τη φωτιά. Θα σας πω πώς έγινε εκείνο το κομμάτι. Καθιερώθηκε ως άτυπος ύμνος. Θα μας το πεις από σήμερα. Ναι, θα σας το πω από σήμερα και αύριο. Spoil. Έγινε. Παραμονή. Φιλιά. Και κάτι τελευταίο, Μπαμπίνο μου. Και κάτι τελευταίο. Στο Άμστερνταμ έχεις πάει? Όχι, δεν έχω πάει. Δεν έχει πάει Ολλανδία. Όταν πήγαμε Ολλανδία, έχει ένα βιβλιαράκι. Οι άνθρωποι είναι οργανωμένοι, σαν την Ελλάδα, εδώ δηλαδή. Ναι. Έχουν ένα βιβλιαράκι, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει ποτέ ή αν το έχουν πει. Ναι. Το οποίο είναι σφραγισμένο, πούμε, είτε σε περίπτερο, είτε στο. Εγώ το πήρα, πούμε, στο ξενοδοχείο. Μου λέει πόσες μέρες θα μείνετε. Λέω τρεις. Βγάζει ένα βιβλίο 72 ώρες. Ναι. Πληρώνεις. Ναι. Έχει μέσα. Άμστερνταμ Αρίνα. Πότε χτίστηκε, πότε έγινε, πώς θέατες χωράει κτλ. Τα ιστορικά στοιχεία, μάλιστα. Ναι. Ναι. Και από κάτω σου γράφει ώρες λειτουργίας, ποιο τραμ πάει, ποιο τρένο, ποιο λεωφορείο και έχει και ένα εκπτωτικό κουπόνι. Και αυτό συμβαίνει σε αξιοθέατα, σε γήπεδα,
εκεί που κάνεις τη βόλτα, ας πούμε, περπατάς έξω τα μικρογεύματα Γρηγόρης. Ναι, έχει ένα κουπόνι, λες, έχεις και τη Χριστίνα, ξέρω εγώ, βόλτα. Α, να πιούμε ένα καφέ εδώ, αντί για 6 ευρώ το πληρώνεις, ξέρω εγώ, 3, το μισό λέμε. Αχα, από πίσω τα εισιτήριά σου για όλες τις μέρες, τραμ, μετρό, προαστιακούς, τι έχουν εκεί κτλ. Η οργάνωση δηλαδή, όπως είναι και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς, να βγει ένα εκδοτικό, να πηγαίνεις ας πούμε έξω από την Τούμπα, από τη Λαϊκή, να έχεις έκπτωση ας πούμε στα Ζαρζαβάτια. Σε αυτό το καινούργιο το χοπον χοπο που όταν πηγαίνει η Ανοπόλη πρέπει να σκύβεις για να μην σε παίρνουν τα κλαδιά. Γι' αυτό. Κάποτε είχε τεθεί εδώ το ζήτημα, το εγκαταλείψα, άρε να διώξατε το δήμαρχο Βασίλη να πούμε, που είχε πει ότι θα κάνει τελεφερίκ. Τελεφερή. Για τη Θεσσαλονίκη. Για να πηγαίνεις πού? Πάνω στο σεξου. Αυτά, αλλά. Σαν τον άλλο να προχθές στον περιφερειακό πρόβλημα. Έβρεχε καταρακτοδός έξω και ο άλλος δεν είχε βραχή για 10 λεπτά. Γιατί? Ήταν μέσα στο τούνελ, είχε μποτιλιάρισμα. Μάλιστα, έγινε. Φιλιά, τσάτσα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Ή θα μπορούσε να είχε γραφεί και αυτός στο site το δικό σου, το προσευχή.com, να πούμε. Τσιάρ, λοιπόν, τσιάρ, αυτό το κόμμα. Τσιάρ, πρέπει να πιάσει τόπο αυτό, 100% που γράφηκες εκεί. Έχει περάσει ακριβώς μια ώρα και δεν έσκασε μύτη ο Κονγκονέζος. Αχ, είδες, αυτό έχω κάνει, έχω κάνει αναγνώριση κλήσεων σε προσευχή κανονικά. Σε βοήθησε το site, η προσευχή, τι αναγνώριση, γιατί πήρε, δεν πήρε. Δεν ξέρουμε. Ακριβώς, όταν τι πουλάς πω πάμε, θα αναγνωρίσεις. Αναχαιτίστηκε διαμέσου, έτσι, ας πούμε, των πνευματικών. Δηλαδή έχεις βάλει μυστικά όπλα από νωρίτερα, να τον εντοπίζουν. Πήρε μυστικά όπλα. Παίρνει, γιατί παίρνει, δεν παίρνει, βγαίνουν όλοι που είναι ελευθέροι. Κάθε τι άγγιλ θα πρέπει. Άμα είναι σωστός, είναι απίθανος. Θα βγούμε σε αυτή την εκπομπή. Είναι το κρυφό σου χαρτί. Έτσι. Είναι άσωστο μανίκι. Θα παίξει ένα στα 10. Ναι, θα παίξει ένα στα 10. Θα σέρνεται σε όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή μιλάμε και βαλτώσει η εκπομπή, που δεν γίνεται αυτό τώρα. Ναι, λέω. Τι να, στο χορμονέρι μας. Θα σε βγάλει θέμα από το πουθενά. Τώρα εδώ έριξε κέρματα, να πούμε, στο ποτήρι. Σαν αμάξι ήταν, σαν να σχολιάζουμε αμάξι μεταχειρισμένα. Θα σου βγάλει θέμα από το πουθενά. Αυτό μην το παίρνει τζάμα. Όχι, θέμα που μπορεί να είναι σωστά. Αλλά δεν μπορεί να. Δεν τον παλεύει τον παπουλιά. Όχι. Δεν παλεύεται τα θέματα. Δεν υπάρχει σύγκριση. Δηλαδή τώρα που έχουμε εκλογές πάλι θα φάει κανένα μισό κατσίκι πάλι. Θα γύρω από εκεί. Δεν έχει δημοτικούς συμβούλους τώρα. Τώρα είναι μόνο βουλευτάδες. Δεν κερνάνε αυτοί. Οι βουλευτάδες δεν κερνάνε. Όχι, βρε, τι δημοτικούς. Λέμε στις εθνικές. Εννοείς στις εθνικές έχει μόνο. Δεν είναι ο δημοτικός ο άνθρωπος που είναι δίπλα στο λαό κερνάει. Ο περιφερειακός ο σύμβουλος, ο βουλευτάς. Είναι να πούμε. Βουλευτάς είναι που θα τα πάρει χοντρά, ρε. Είναι άσετο. Άμα βγει εξασφάλισε. Ναι, αλλά δεν κερνάει. Δεν κερνάει, σου λέω. Τώρα το ξέρω. Πάλι. Δεν με έχει κεράσει ποτέ κανένας βουλευτής. Αυτό σου λέω. Εμένα, τον άνθρωπο της κούτρας. Άλλο να περάσει και άλλο να περνάς εσύ. Η διαφορά. Δηλαδή, αν πας εκεί γύρω-γύρω, σε κεράσει. Τι έτσι κάνει. Είσαι παπούλια, είσαι εσύ. Σου λέω, ας μας πάρουν εδώ οι φιλακροατές να πούνε αν υπάρχει ένας ο οποίος κεράστηκε έστω και μισό καφέ. Μισό τόστ που έλεγε ο Μάριος Ασλαμάς, ας πούμε, που τον κεράσανε ποτέ σε ένα μαγαζί που πήγαινε και βλέπε τα παιχνίδια. Η κλασική ιστορία που έλεγε ότι μια φορά μου φέρανε ένα λάθος τόστ. Αυτό. Ένα λάθος τόστ. Το μισό τόστ τι εννοούσε, μισοφαγωμένο, το άφηκα το πελάτη, τέλος πάντων. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος έχει κεραστεί από βουλευτή. Αυτό σε σένα, γιατί είσαι βασιλιάς της κούτρας. Βέβαια, κούτρα.gr. Μάλιστα. Αυτό είναι, θα κάνει site. Τα λέμε, τσάω, να κάνουμε το διαλυματάκι. Να πω και το κλισέ. Αλήθεια είναι να πω και 300 χαλιά. Δεν κερνάει κανένα σωλήτη. Αυτό είναι μέγιστο ζήτημα. Τώρα, έτσι, να ασκούμε κριτική πραγματικά και να αφορίζουμε δι' αυτών των τρόπων. Καλό κάποιον να πει ότι κεράστηκα από ένα βουλευτή. Δεν έχω συναντήσει ποτέ μου κάποιο βουλευτή, να σε πω την αλήθεια. Για μην σε κεράσει. Κρύβονται. Το Χριστινάκι μας. Μου δεις. Έχω συναντήσει τον Αντώνη Σαμαρά που ήταν όταν ήταν και πρωθυπουργός σε μια ταβέρνα. Αλλά τελικά δεν κάτσαμε σε αυτή την ταβέρνα. Στην Πύλο. Στην Πύλο, ναι. Δεν κάτσαμε τελικά εκεί. Δεν ξέρω αν θα με κερνούσε. Μήπως θα το κερνούσε εσύ. Όχι. Εγώ γεράσω τον Σαμαρά. Γιατί
Αυτό είναι ο κεράς. Να, είδε, δεν σε κεράς. Άρα επιβεβαιώνεται αυτό που μόλι τώρα εδώ εξέφρασε ω μία. Δεν κάτσαμε τελικά για αυτό. Δεν κάτσαμε. Τώρα καθόμαστε. Λοιπόν, 7 και 9 πρώτα λεπτά με την μπάρλα μα. Μπυρμπύρι. Ξεπεράσαμε λίγο τι σήμερα του χρόνου. Αλλά εντάξει. Θα το διαχειριστούμε το ζήτημα. Θα κάνουμε τώρα τη μικρή μας διαφημιστική ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε στην εκπομπή ΕΟΤ σήμερα. Λόγω επειδή, κυρίες και κύριοι, απουσία έτσι πολύ εμφαντικών αθλητικών δρομένων. Λιγότι αρχίζουμε και ταξιδεύει ο νους. Καλά το πρωί πετύχαμε. Από αυτό και κλείνουμε, συγγνώμη. Το πρωί πετύχαμε έντεχνο οδηγό λεωφορείου, δηλαδή στο 27. Εκεί μας καταντήσανε. Να ακούει χαρούλι και να βαράει τα πόδια μέσα και τα τέτοια και τα τιμόνια. Δηλαδή το ζούσε, το ζούσε ο ανθρώπου, φίλιο. Να θε να πα στη δουλειά, ρε, να πούμε με χαρούλι και με. Δεν έχουμε τίποτα με τον άνθρωπο. Είναι και ωραίο όνομα, χαρούλι. Έχουμε και του φίλου μα παίζουν στο χαρούλι. Ο άνθρωπο είναι καταπληκτικό εργοδότη, έχω να πω επίση. Οπότε πηγαίνει στα live να ζουν και αυτό το ήχο του βιολιού, α πούμε, γιατί τα εφέ μα είναι περιορισμένα. Τέλο πάντων, έπιασε σε λογοδιάρεια σήμερα. Θα κάνουμε μικρό διαλυματάκι και θα επιστρέψουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Μπάμπη Βατμανίδη και αυτή είναι η δεύτερη ώρα του λόγου. Επειδή Λίμπερο 107,4, ξεπεράσαμε λίγο τα χρονικά μα όρια. Αλλά είμαστε εδώ δυνατοί, ακμεόντα. Επικοινωνούμε στο 2310287 και 3 οκτάρια. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στην σελίδουλα μας στα Facebook. Η ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα 5η στην Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ως και 2 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους και νοτιοδυτικούς 2 ως 4 μποφόρια. Συγκεντρώσεις σκόνη στην ατμόσφαιρα θα είναι, λέει, σχετικά αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 24 ως 32 βαθμούς. Αύριο θα δούμε συνολική έτσι, θερμοκρασία, συνολική πρόγνωση. Και το τριήμερο. Βέβαια. Τα μπάνια μας θα τα κάνουμε. Είναι τα πρώτα μαζικά μπάνια. Είναι τα πρώτα μαζικά μπάνια του λαού. Γιατί δεν μας έδωσε τα περιθώρια ο καιρός. Τις προηγούμενες ημέρες θα ξεγητούν ο κόσμος και θα προκαλέσουν το πατροπαράδοτο μποτιλιάρισμα της Χαλκιδικής. Ευτυχώς που δεν πάμε Χαλκιδική. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα ρε Κατερίνα, τι έγινε? Είμαι στην Αλκόνη και πήρα 7.20 και ακούω τη διαφήμιση και είναι το χαλί. Ναι. Και λέω, λέει τα λούσα μου, και λέω, καταστρέφει αυτή η συγκρίνη διαφήμιση πριν να μεταλλαχθεί λίγο. Ναι. Καταστρέφει το ύφος του σταθμού και την αντίληψη των ακροατών. Ποια διαφήμιση? Με το χαλί. Αυτή, γιατί? Λούσα, κάνει... Τι λες παιδί μου, εδώ με το χορηγούλι. Έτσι γιατί το λέω πάλι αυτό. Ναι. Να εκφραστείς και να πεις λούσα, όχι για να χαλίζω μια γυναίκα. Τώρα κονάω τις κακομοιριάς και τις κατάλληλες να πει. Είναι για γυναίκες που έχουν φτάσει τώρα. Δεν κατάλαβα τι. Μάλιστα. Δεν θέλει το χαλί τα λούσα του. Τι λες παιδί μου, έχω δουλέψει τα χαλιά και ξέρω. Βαλή με τάξη, είναι κόμβι ένα τετραγωνικό. Είναι η εποχή του. Κόμβι, τι καράβι, είναι. Κόμπι. Το καφέρετσο, τα κόκκινα φανάρια, κάτι τέτοιο μου θυμίζει το καλούκι. Όχι, παιδί μου, τι λες τώρα. Βάλε το. Δεν είναι εκφράση, ρε παιδί μου. Όχι, δεν είναι, όχι, καμία των περιπτώσεων. Να νιώσω καλύτερα, να φάνε. Έχει ξαπλώσει σε χαλάρε. Σε χαλάρα, σε χαλάρα, χειροποίητε, έχει ξαπλώσει. Αχ, να δει εκεί τη λούσα. Δίνω έτσι μια προτροπή στον. Δεν ξέρω ποιος το κάνει. Τι λες παιδί μου, τη διαφήμιση μας λες. Να μεταλλαχθεί η διαφήμιση. Άντε γεια. Ακούτε να μας μπει τη διαφήμιση μας εδώ. Σε παρακαλώ τώρα, καλημέρα στη γραμμούλα. Buongiorno. Παμπή. Λάλο, καλημέρα. Λάλο, έτσι. Πού ήσουν χθες που είπες ότι θα έρθεις στην εκπομπή? Συγγνώμη μπάμπη μου, τι να κάνω μπάμπη μου, ήρθα. Έχει τον παππού. Εγώ μου καθυστήκαν γιατί τι να κάνω, έχω να πω πού. Λοιπόν, τα νέα είναι ότι μένανε, θέλει να βάλουμε κόντρα, όχι φαΐ, σε άλλο επίπεδο και θέλω τον coach, τον Νικόλα, να κάνει διαιτητής. Τι κόντρα θα βάλεις, με τα μηχανάκια? Μπάσκετ, θα παίξουμε τέτοι, ναι, θα παίξουμε μονό. Και ψάχνουμε διαιτητή και σκέφτηκα αυτό να. Ποιον είναι Νικόλα? Α, το Top Gun που έχει διετελέσει γραμματεία, ναι, και τέτοια, μάλιστα. Γραμματεία και, ναι. Μάλιστα. Να φωνάξεις κάποιον από το κουκουέ για γενική γραμματεία.
Πού τα βρεις. Ρε καλά. Ρε Πάπη. Ε, Πάπη. Όχι εγώ. Τι να βάλω με αυτό. Φτάνει ρε που. Μεγάλο τσάλες. Μεγάλο τσάλες. Άλλο τσάλες. Λοιπόν. Θα σου πω το άλλο. Μπορεί τον άλλο μήνα ξαναπάμε. Ναι. Και εκεί θα πάρω να τραβήξω φωτογραφίες βιντεάκι. Πού θα ξαναπάτε. Στη Δράμα θα ξαναπάω, αλλά θα είμαστε μέσα στη Δράμα. Μέσα στη Δράμα, μέσα εκεί, μέσα στο κέντρο. Μάλιστα. Και θα πάω στο μαγαζί και θα τραβήξω με το... Θα βάλω αυτόν που έχει το μαγαζάτο ή τον άλλον, το δακλειδία μας, το Λευτέρη, να τραβήξω το σάντουιτς, θα το κρατάω στο κέντρο. Το σάντουιτς, γιατί απασχολεί τον κόσμο το σάντουιτς της Δράμας. Ναι. Καβάλα έχει τους Φιλίππους, Καβάλα έχει αρχαιολογικά μνημεία, το κύμα του Αποστόλου Παύλου, η Δράμα έχει το σάντουιτς. Το ξέρω που λέει. Ναι. Σ' αγαπώ πολύ, πολύ, πάσα, πάσα, σέντρα, κεφαλιά και Χριστίνα Γκόλου. Νέο τραγουδί. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Ναι. Κατάλαβε, κατάλαβε, μάλιστα, μάλιστα. Σ' αγαπώ πολύ, πολύ, πάσα, πάσα, σέντρα, κεφαλιά, Χριστίνα Γκόλου. Τι από το είδες, κεφαλιά Χριστίνα Γκόλ. Ναι, νόμιζα παίζει PlayStation. Πάσα, πάσα τετράγωνο κύκλο, αρένα και βάζει γκόλ, ας πούμε. Ναι, πρέπει να παίζει πρόβλημα. Και έτσι, αγόρι μου γλυκό, θα πάμε εκεί πέρα. Καταρχήν να μου πεις τι έκανες εσύ εδώ, τι πήγες, είχε το τέτοιο. Παίξαμε κι εμείς, παίξαμε κι εμείς, αλλά τι να το κάνεις, χωρίς Φωτιάδη, με τα τραγούδια του. Τι να το κάνεις, έχει καλά νόημα όλο αυτό το πράγμα. Σταμάτα την καριέρα μου. Εντάξει, φταίω κι εγώ και εσύ. Λοιπόν, θυμάσαι πότε είχε πάρει τελευταία φορά ο Αθηναίος και τον έβαλα χέρι. Στην άκρη, ναι. Πότε πήρε. Χθες. Χθες. Ναι, δεν το περίμενε. Χθες που ήταν να έρθει στην εκπομπή και δεν ήρθε. Έβαλα τις προφητείες και τον έτσι, έβαλε. Έτσι. Και τον λέει. Την επόμενη εβδομάδα. Θα πάει, θα παίρνει μια φορά. Ναι, δεσμεύεσαι. Την επόμενη βρομάδα να έρθει στο στούντιο να κάνουμε ταξιδιωτική εκπομπή. Λοιπόν, τι θα σε εργάλω, πότε θες να το κάνουμε. Την επόμενη αυτό. Τετάρτη. Εντάξει. Έκλεισε από τώρα. Από έτσι. Τώρα το κάνουμε έτσι, έτσι. Χριστίνα. Ναι. Λάλο. Φέρει μαγνητάκι για να βάζεις στο ψυγείο από Θάσου. Είναι ένα τοπία, ρε παιδί μου. Τοπία, μαγνητάκι Θάσου. Φίλησε τη Θάσου για το πευκό μελό της, τις ελιές, τις ειδικές, τις ασίδικες. Και τα μαγνητάκια, βεβαίως. Ναι, ρε παιδί μου, μαγνήτης είναι αυτό. Το βάζεις, πήρα για ένα φίλο, με λέει πάρουμε κάτι, ξέρω εγώ, και με λέει πάρουμε μαγνήτη. Πήρα δύο και το άλλο κάτι το δώσω. Αχ, Μιχάλη, μου σε ευχαριστώ. Εμένα τίποτα, ένα μαγνήτη. Εσύ, εντάξει. Και την άλλη φορά που θα ξαναπάω. Α, θα ξαναπάμε πάλι. Ναι, αυτό. Εσύ θα ξαναπάω, θα πας τώρα, αλλά θα πάω δεύτερη φορά και να πω και ένα άλλο. Να πεις και ένα άλλο. Από τις 11 το μηνός τον έχω τον Άρωνα στον πάγο. Ποιον? Το φούρναρι. Ποιον, το γιατί, φούρναρι. Γιατί. Το γιατί μάνατζερ. Δεν θέλω να το κάνω, να τα πω στον αέρα, γιατί δεν είναι υποπή τέτοια, δεν θέλω. Και έτσι τον έχω στο βάγο και παίρνει από χθες τηλέφωνο, γιατί δεν σηκώνεις, δεν κάνει. Γιατί επειδή είπα να τα πω και με κάνει κάπως έτσι. Καταλαβαίνεις. Μάλιστα. Φυσικά κατάλαβα, εννοείται. Έγινε. Μπράβο. Και εγώ θα τα πω. Αλλά δεν κάνουν έτσι. Έτσι. Έγινε. Έτσι. Από τις 11 του μηνός μέχρι τις 11 το φουρναρί. Άστο να πίνει να βάζει κρουσανάκια, κουλουράκια και να παίρνει τηλέφωνο. Έγινε. Άστο να. Το αδίκασε. Τέλος. Άστο. Γιατί λέει επειδή πήρα και μου τα γύρισε και με στέλνει και ηχητικό μήνυμα και με λέει θα πας εκεί να κάνεις έτσι. Άκου εδώ. Έβγαλε ο Τρίφων Σαμαράς τραγούδι. Θέλω να βγάλεις, να βγάλουμε ένα τέτοιο, ένα κλαμπ, να ακούς. It's fantastic, it's fantastic, oh, it's fantastic, μάλλον λάλλον λάλλον. Τσάου. Πω, βλέπω την επιτυχία να έρχεται. It's lalo lalo, it's fantastic, it's amazing. 2-31-0-2-87-3-8 για It's Amazing, It's Fantastic. Το λόγο επειδή το καλοκαιρινό. Τι τραγουδάρα είναι αυτό, το νέο hit του καλοκαιρινού. Είναι, θα το παίξω μεθαύριο στη Θάσο. Για όσους πάνε τριμεράκι. Όσους πάνε τριμεράκι στη Θάσο, θα είμαστε το Σάββατο στο Beach Bar Natura, στον Πρίνο εκεί στα Πετρέλαια, στη μικρή Σαουδική Αραβία, δηλαδή στα μικρά Εμιράτα της
Μακεδονίας μας. DJ set μετά το live του Γιάννη Ζουγανέλη. Εξαιρετική βραδιά. Θα γελάσαμε. Ευτυχώς δεν παίζω εγώ, γιατί δεν θα γελούσαμε. Θα δούμε το μεγάλο τον Γιάννη Ζουγανέλη και μετά It's amazing, it's fantastic. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Λέγαμε πριν, ας πούμε, για τους celebrity και τους διασύνοι που πηγαίνουν στις διακοπές. Άντε, ο Κριστιάνο άφησε την Μύκονο. Αλλά υπάρχει ένας άλλος ποδοσφαιριστής, ο Νταβίτ Άλαμπα της Μπάγερ, ο οποίος επέλεξε την Μύκονο για να κάνει τις διακοπές του, όπου έφτασε φυσικά με ιδιωτικά αναβλωμένο jet, ας πούμε, όπως κάνουμε όλοι οι στάρ που επισκεφτόμαστε τις Κυκλάδες. Ο Αυστριακός διεθνής με πατέρα από τις Φιλιππίνες και μητέρα από την Ιγυρία πήγε με μεγάλη παρέα στη Μύκονο. It's amazing, it's fantastic. Και στην παρέα είναι και ένας παπάς με την σύζυγό του. Παπάς. Ναι, ακούν αυτοί που λένε για τον Άγγελο δηλαδή. Παπάς ρε παιδί μου, παπάς. Τι είναι. Ο Άγγελος ποιος είναι. Ο Αναστασιάδης. Πρόκειται για τον παπά από την εκκλησία στην οποία εκκλησιάζεται σε μόνιμη βάση ο Άλαμπα, που είναι πάρα πολύ θρήσκος και δηλώνει ότι αντλεί δύναμη από τον Ιησού. Βέβαια λέει, όπως βλέπει κανείς τη φωτογραφία που δημοσιεύει, Μπίλντο, εν λόγω ιερέας, μόνο από, με τους ιερείς που έχουμε στο μυαλό μας δεν μοιάζει και φαίνεται ένας ιερέας, ας πούμε, πολύ μοντέρνος, ας πούμε. Αλλά πας με τον παπά τώρα στη Μύκονο. Δηλαδή, πάτερ μου αμάρτησε, ας πούμε. Άμα αμαρτήσει ένα βράδυ στη Μύκονο, να μην έχει κάπου να το εξομολογηθεί. Ναι, μπορεί, γιατί το καλοκαίρι, ας πούμε, μπορεί να αμάρτησε να φάει λίγο παραπάνω. Πάτερ μου αμάρτησε, έφαγα, ας πούμε, στα κομακαρονάδα, ας πούμε, και γέμιζα δερμίδες. Παρασκευή που δεν κάνει, ποια μέρα, ξέρω εγώ. Όχι. Τετάρτη. Πηγαίνουμε πλέον και εγώ θα πάω φέτος με τον παπά μου. Τον παπά μου. 200 στροφή και με φωνάζουν παπά. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα από εξωτική σταθμή. Τι χαρά μου έδωσε τώρα, ε! Τι χαρά! Ευτυχώς απαλλάχτηκα. Απαλλάχτηκα από αυτόν. Έτσι αλλιώς πάω το συμβόλο. Αποτυχημένος μάνατζερ είμαι. Ακούς? Ακούω. Γιατί οι μάνατζερ βγάζουν λεφτά από τους παίκτες. Όχι τρώνε, δίνουν λεφτά. Χειρότερα είναι. Εντάξει, αυτό το λες και επένδυση. Ναι, ναι, επένδυση. Έτσι αλλιώς δεν χρειάζομαι. Έχω τον Αλέκο από κό τώρα. Με αυτόν ασχολούμαι. Αυτό είναι η φίρμα. Αυτός είναι ο Κωνσταντάρας. Ο άλλος είναι ο Τζανετάκος. Θυμάσαι τον Τζανετάκο που τον έδωσε φάπες ο Κωνσταντάρας. Στη φάση όταν πήγαμε δεν είχε αφήσει στο Φωτιάδη. Όλοι τον Αλέκο ψάχνανε. Τι να τον κάνουμε αυτό να. Μάλιστα, μάλιστα. Εμείς είμαστε με Φωτιάδη βέβαια γιατί είναι ο δικός μας εδώ. Ρε παιδιά, ρε παιδιά. Έμεινε ο Φωτιάδης χωρίς οδηγό, χωρίς μάνατζερ. Τι κακό είναι αυτό. Γιατί ψήλωσε η μύτη του γι' αυτό. Εμείς είμαστε φαν Φωτιάδη. Ναι, δεν πειράζει. Εντάξει, είστε μέχρι την άλλη εβδομάδα να τα γυρίσει μετά. Κάθε εβδομάδα βάζει και ένα στον πάγο. Εντάξει. Χρειάζεται να θρασιζόμαστε τέτοιες μέρες. Κάθε εβδομάδα είναι για υπηρεσίες είμαστε. Υπηρεσίες που θυμώνει. Οργισμένο μήνυμα. Σαν να ακούω, σαν να είμαστε εκπομπή της καινούριου. Και να λέει από κάτω διλήμματα από κάτω τι να κάνω. Και τέτοια, ας πούμε. Θα το οπτικοποιήσουμε όλο αυτό. Κανονικά έγινε. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Το όνειρο της ζωής μου αυτό είναι. Να γίνω πανελίστα στην εκπομπή της καινούριου. Ναι. Και δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να καταγράψεις εργατόρες στο gossip και στις τοποθετήσεις πάνω σε ζητήματα, ας πούμε, κέρια όπως η εκπομπή της Κατερίνας μας. Τι ώρα προβάλλετε? Την έχω δει λάξεις φορές. Σμεράκι. Βολεύει. Είναι στο open, δεν είναι εδώ το ίδιο. Στραϊβά να πούμε, κάνε και για μας καρούς φέτη να πούμε. Ζητάμε τώρα να πάμε, ας πούμε, να μεταδίδουμε μάτς και αθλητικά. Αυτά είναι για τα μαλλιοτάγαρα. Βάλουμε να μεταδίδουμε, ας πούμε, τα διλήμματα της Κατερίνας. Να απαντήσει στον κόσμο. Για όσους δεν την έχουν δει, είναι μια εκπομπή στην οποία τηλεφωνούν ή εκφράζουν το πρόβλημά τους που είναι συνήθως αισθηματικής φύσεως. Άντριδη και γυναίκη, ότι είμαι με τον κουμπάρο το τέτοιο αυτό και τα λοιπά, κάτι τέτοιο, λένε κάτι bird away, κάτι ερωτικά τρίγωνα. Τι να κάνω, οπτικοποιούν το πρόβλημά σου και ταυτόχρονα τοποθετείται κόσμος διαμέσω γραμμών όπως κάνουμε και εμείς. Πήρα να πω για την προηγούμενη και τα λοιπά. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε μία υπόθεση όπου μία τύπισσα είχε κάνει παιδί με έναν τύπο και τον έβαλε μαζί με τη γυναίκα του να βαφτίσουν το παιδί της και παίρνει τηλέφωνο και όλο την κράζανε. Τι να αυτά, την κράζανε, ας πούμε, σαν να είναι ο προπονητής Εθνικής Ελλάδος και να έχει κουτσάρει την ομάδα, ας πούμε, και να τρώει τρίμπαλα. Έρχεσε πολύ άσχημη εκείνη η κοπέλα θέση, είναι η αλήθεια. Να μου πεις από την άλλη, τα ήθελε το κόμμα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Αυτά, Μπάμπη, είναι που πέφτουν στον ΑΣΕΠ, οι εκπομπές
της καινούριου και μετά βγαίνετε και λέτε ότι είχε μέσα ο άλλος και μπήκε. Έτσι. Δεν είχε μέσα, έβλεπε καινούριο. Ακριβώς, ακριβώς. Φωτιάδη, βγες και πες με την ορολογία της Ανίτα ότι ο Φούρναρης είναι διπρόσωπος και αντιπρόσωπος. Βγες και πες τα. Ορολογία Ανίτα, δηλαδή... Καλέ, πολλά αυτό που είχε υποθεί, το διπρόσωπος και αντιπρόσωπος, δεν το έχεις δει. Δεν το θυμάμαι. Τώρα στο διάλειμμα. Συγγνώμη, παιδιά, θα πω. Εντάξει, δεν πειράζει. Μπάμπη, είπες κάτι πριν για το Τσέρνομπιλ. Ναι. Υπάρχει μια τοποθεσία, Φούρναρη Βιές, αν την ξέρεις, στα Γρεβενά το Καστράκι, όπου οι μετρήσεις δείχνουν πάρα πολύ ψηλή ραδιενέργεια. Φυσική όμως. Δεν ξέρω. Τι μας κρύβουνε. Κάτι μας κρύβουνε. Δεν ξέρω αν τα πούμε τα πάνω να πούμε. Μάλλον, μήπως είναι κάτι κρυμμένο από κάτω. Μήπως υπάρχουν πυρηνικά όπλα και μας τα κρύβουνε. Κανονικά. Θα το ψάξω. Δεν ξέρω. Ίσως γι' αυτό κιόλας για το Τσέρνομπιλ δεν υπογράφει και ο Σαχόφ. Λες, έχει Airbnb να πάει να δουλέψει τώρα εκεί στην Ουκρανία. Πάμε πολλά θέματα μαζί. Λοιπόν, κλείνω. Πασκάλη, φίλε μου, δεν ήξερα ότι έχουν αποδημήσει τα μαλλιά σου. Έχω να σε δω από τότε που τα περνούσε από τη μια πλευρά. Μάλιστα, έγινε. Έγινε. Φιλιά. Θα το ψάξουμε αυτό να ακούει κάποιος εκεί, ας πούμε. Και έχουμε πολλούς φίλους στα Γρεβένα. Τώρα εξηγούνται όλα γιατί είναι όλοι πειραγμένοι. Υπάρχει ραδιενέργεια μεγάλη. Κορυφαία ιστορία που μου είχε πει κάποτε φίλος ήταν ότι εδώ στην Λυτή υπήρχε ένα. Λυτή τι είναι, πού είναι. Εδώ δίπλα μας, Λυτή και δεμένη. στο Δερβαίνι, λίγο μετά, ρε παιδί μου, είναι η Λυτή. Πηγαίνοντας, ας πούμε, προς Λαγκαδά και τα λοιπά. Υπήρχε ένα στρατόπεδο, ας πούμε, το οποίο είχε ακουστεί και είχε φύγει. Δεν θυμάμαι ποιο στρατόπεδο ήταν και τα λοιπά. Είχε αποχωρήσει και είχε διερεύσει τοπικός αστικός μύθος εκεί της περιοχής της Λυτής. Ότι έχουν αφήσει οι νατοικοί που είτο μέσα στο στρατόπεδο πυρηνικές κεφαλές. Και πήγαν αυτοί τώρα σε ηλικία, ας πούμε, 14-15 χρονών και ψάχναν να βρουν τα πυρηνικά που αφήσαν, ας πούμε, μέσα και ψάχναν στη Λυτή κανονικά. Δεν ξέρω. Τώρα, άμα σκεφτώ αυτούς που ξέρω, μπορεί και να έχει και να πειράζει. Το ξέρανε μόνο αυτοί, λέει, και η μόνη παρέα μου το ήξερα. Ας πούμε, ότι εδώ μέσα να πούμε έχει πυρηνικά, πάμε να τα πούμε. Τότε πιστεύω τα παιδιά του τα πυρηνικά ενδεχομένως να ήταν κάτι. Παιχνίδια. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα κύριε Μπάμπη, έχω μια πορεία. Νάτος. Αγωνιούσαμε, ναι. Μπάμπη, χτες στα ραδιόφωνα εδώ στην πρωτεύουσα της Ελλάδας γινόταν χαμός με μια Τζέννη. Ξέρεις ποια Τζέννη είναι αυτή? Όχι. Γεια σου κυρία Τζέννη που ήρθες από το. Που λένε και οι τέτοιοι. Α, ούτε εσύ την ξέρεις την Τζέννη. Όχι. Τι γίνεται, ρε παιδιά, και όλα τα ραδιόφωνα μιλούσαν για την Τζέννη. Την Παλατσινού. Όχι, για μια... Κατερίνα, εσύ είσαι. Άντε πάλι τα ίδια. Ναι, πάλι όχι, ίδια. Δεν είμαι η Κατερίνα. Ναι. Α, η Χριστίνα είσαι. Ναι. Α, η Χριστίνα. Γεια. Τον έκοψα, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ. Γεια σου, κυρία Τζέννη, που ήρθες από το δοξάτο. Στη Θάσο να μαλώνεις με ένα πολιτσμάνο. Ένα καταπληκτικό τραγούδι. Ναι. Καταπληκτικό τραγούδι των χειμερινών. Αυτό το βάλουμε. Δεν είναι πολύ καλοκαίρι. Είναι καλοκαίρι, μιλάει για Θάσο. Θα το βάλουμε μόλις επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, εδώ για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Δώσε, Sky! It's amazing. It's fantastic. Έτσι, επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Να την κυρία Τζέννη που έψαχνε ο φίλος μας ο Λευτέρης στην Αθήνα, γιατί δημιουργήθηκε σούσουρο. Ξέρουμε στην τώρα. Θάσο θα την βρει. Ναι, εντάξει. Στην Αθήνα Κατουράτη, στη Θεσσαλονίκη, στου σταθμού την πετάτε να πούμε. Να ξέρω εγώ τώρα γιατί στην Αθήνα ασχολούνται με. Δεν έχουν θέμα. Θεματάκια δεν έχουν εκεί. Τα ίδια και τα ίδια τώρα. Έχουν θεματάκια στην Αθήνα. Εδώ η πλουραλιστική μας Θεσσαλονίκη. Πάσης φύσεως ασχολίες. Και το ραδιόφωνο το οποίο. Εκπορεύεται από την ύφη του Θερμαϊκού. Είναι μοναδικό. Αν ακούσετε αθηναϊκά, τίποτα σας πληροφορώ. Τίποτες απολύτες. Εσύ που μπορείς να επιβεβαιώσεις κιόλας. Επιβεβαιώνω, βαρετά. Έχει εδώ πέρα, έχει αστήρες. Αφού ακούω από το ίντερνετ εδώ έχει, στην Αθήνα όταν είμαι. Έχει φωτιάδιδες, έχει τα αστέρια. Έχει το Λευτέρι, ας πούμε. Φαντάζεσαι να υπάρχει, ας πούμε, σε ένα παράλληλο σύμπαν ο αντίστοιχος Λευτέρης Θεσσαλονικιός και να παίρνει τηλέφωνο στα ραδιόφωνα των Αθηνών. Ναι, θα πρέπει να είναι. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, μηδέν εδώ. Καλημέρα. Έλα, παπί μου. Έλα, αγόρι μου. Λοιπόν,
Πες τον αυτόν εδώ που πες τον, εσύ πάρω τηλέφωνο και πες τον. Τζανετάκο, θέλω να τον ενημερώσω αυτό που πήγε εκεί πέρα, που πήγε του Κωνσταντάρα. Ξέρεις τι έκανε. Τον πήγε στο... Αυτά τα πούμε, θα τα πούμε. Τα πεις από κοντά. Τον πήγε στη Θάσο σε ένα μοναστήρι. Τι έκανε, τι έβαλε ο Αθεόφοβος, ο Αλέκος. Έβαλε μεξικάνικο καπέλο και έφτιανε με την προσευχή με το μεξικάνικο του καπέλο. Έχεις ξαναδεί. Μπορεί. Υπάρχει φωτογραφία. Να υπήρχε κάποιος άλλος. Μην με κάνει με ένα τέτοια. Και καταρχήν να τον πω, φτάνει. 7 μήνες τον είχα μάνατζερ. Βρήκα εγώ. Βρήκα. Θα τα πούμε. Έτσι. Βρήκα. Και αυτός αυτό 14% κατανάλωση κουροστανάκια κάνει. Ναι. Ποιος θα τον κάνει κατανάλωση. Έτσι. Αυτά δεν τα λέει. Δεν τα λέει. Λοιπόν, θα τα πεις από κοντά. Φιλιά, τσάω. Καλημέρα στην γραμμούλα. Ο καλύτερος και ο πιο σεξι ακροατής. Ναι. Ποιος είναι ο Φωτιάδης. Να πω κάτι. Να πεις εδώ που φτάσαμε. Κύριε Μπάμπη, σας πήρα για να πω το εξής. Παρακαλώ. Νομίζω ότι είχα 5 χρόνια να πάω στην Γλυφάδα. Στο χωριό μου. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι γίνεται τώρα. Δίπλα στην Γλυφάδα. Δίπλα στην Γλυφάδα είναι το ελληνικό. Το ελληνικό, Μπάμπη. Μάλιστα. Εκεί που θα γίνουν τα μόλ, τα αυτά, τα έτσι, τα από εδώ, τα από εκεί. Μάλιστα. Η ανάπτυξη του ελληνικού θα γίνει. Το ξέρεις τώρα αυτό. Πού να το ξέρω, τι με ενδιαφέρει εμένα μόρα για τώρα για την Αθήνα. Περίμενε να σου πω, Μπάμπη. Να πάρει το Real, να πάρει το Dragon και να τα πει αυτά. Εμά τώρα μα μοιάζει το ελληνικό. Εκεί περίμενε. Όχι, θα μιλήσει εδώ για την Περέα. Έχει τρία μαγαζά. Για την Περέα. Άρα τώρα μας μιλήσει για το ελληνικό, ρε. Κατάλαβα να πούμε, ανάπτυξη εκεί. Α, μιλήσει για την Περέα, την Αγκατριάδο. Δεν έχουμε εδώ ανάπτυξη. Δεν έχουμε εδώ ανάπτυξη, δεν έχουμε μαγαζά να ανοίξουμε. Άκου, λέει, το ελληνικό. Σε πάρα, το μακεδονικό. Μεγαλύτερο ζήτημα. Ποιος μπορεί να είναι στη γραμμή. Ναι, το ψάχναμε, δεν ήρθε. Ποιος είναι, καλημέρα. Έχει τρία. Καλημέρα στην άλλη τη γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Θα χαρακτηριστεί σαν Έλληνας. Μιλάει ο άνθρωπος για ελληνικό και τον κόβεις σε εποχές που έχουμε πρόβλημα με το μακεδονικό. Τώρα θα κόψουμε και σένα. Πάμε ακόμα για την Αθήνα. Σε ευαίσθητη εποχή όπου η Θεσσαλονίκη μας και η Μακεδονία μας βρίσκεται υπό ανάπτυξη. Όχι υπό ανάπτυξη, είναι υπό ανάπτυκτη ουσιαστικά. Και μέσα μας μιλάει τώρα γιατί πέρα θα έρθουν οι σεϊχίδες. Ο ένας που δεν γνωρίζει όμως πρόσωπα και πράγματα ότι το ελληνικό είναι το πρώην αεροδρόμιο της Αθήνας. Όταν μιλάει κάποιος ελληνικό και εσύ τον κόβεις, δεν είναι καθόλου δύσκολο να σε κολλήσουμε μια ταπέλα. Όσοι ξέρουν την εκπομπή που προασπίζεται τα συμφέροντα της κεντρικής, ανατολικής και δυτικής Μακεδονίας. Τι είπε ο Φωτιάδης για τον τέτοιον. Τι είπε. Χώρια, λέει, που τον κάνουν κατανάλωση 14% στα κρούεστα, τέτοια ρε. Το έχει μετρήσει και έχει βγάλει και ποσοστό, ναι. Δεν είναι δυνατό, ρε, δηλαδή, αυτό το πράγμα δηλαδή, είναι άλλες στροφές το κάνω, δηλαδή. 14% έχει το κρουασάν. Όχι, ότι ο Φωτιάδης καταναλώνει το 14% τα κρουασάν του φούρναρι. Λέει, τον είχα τέτοιο και τον κάνω κατανάλωση, δηλαδή πρέπει να το σεβαστεί, ας πούμε, respect να πούμε ο φούρναρις στο Φωτιάδη, γιατί μαζί με τα άλλα, ας πούμε, που έχει τη τύχη να έχει δίπλα του μια φίρμα, του κάνει και κατανάλωση. Βέβαια, ποιος θα τα βρει. Μόνο εμείς που πάμε. Το τηλέφωνο δεν το έχεις μαζί σου, δες λίγο τα μέσα. Δεν το έχω το τηλέφωνο. Δεν έχω τηλέφωνο σήμερα. Πάλι, τι να κάνουμε. Αύριο, τα μηνύματα. Κοίταξε, θα ήμαρσα και αν θέλω οπωσδήποτε, θα είμαι αύριο στο τελικό. Μάλιστα, εντάξει. Έγινε. Θα κάνω προεργασία, εντάξει. Έγινε, τσάω. Θα είναι αύριο. Στο τελικό εδώ. Και στο τελικό θα γίνει. Της Oracle Arena, είπαμε, η καταπληκτική μετάδοση του λόγω επειδή καλυμμένη στη γραμμούλα. Ξαναπήρα να διαμαρτυρηθώ για το Λευτέρη, γιατί τον κόβει συνέχεια, το έχω καταλάβει, δεν τον έχει στον πάγο, πώς με έβαλε Φωτιάδη. Όχι, τον έχω στον πάγο, αλλά όταν θα ανοίγει θεματάκια εδώ που θα άπτονται τις θεματολογίες μας. Να σε πω κάτι, τώρα είμαι δίκαιος εγώ. Ναι. Όπως με έβαλε στον πάγο Φωτιάδη, εσύ έβαλε στο Λευτέρη. Μανατζάρι στο Λευτέρη τώρα. Νέος μάνατζερ. Όχι, ο Λευτέρης είναι ένας μάνατζερ μόνος στην απ' όλα. Τι ήθελα να σε πω, λες τις προάλλες, δεν έχουμε θέματα.
Και λες μετά στη θεματολογία της εκπομπής. Ποια εκπομπή? Είναι η εκπομπή που δεν έχει θέματα. Ξεκινάει να πούμε για... Πώς δεν έχει, ξέρεις τι δουλειά γίνεται. Λυπάμαι, έχει θέματα. Εντάξει, ψυχολογικά να λύσει την εκπομπή. Ξέρεις τι κόλπο κάνεις τώρα, εγώ το έχω καταλάβει. Προσπαθείς να τελειώσουν οι μονάδες του. Και το κλείνει δυστυχώς, συνέχεια. Να 3-3 λεπτά δυστυχώς, κάπου θα τελειώσουμε. Αυτές οι κινητές τέλος, τις τελευταίες 10 μέρες δεν θα παίρνει τηλέφωνο μέχρι να κάνει ο μήνας. Αυτές οι κινητές μοιράζουν αβέρτα. Δεν γλιτώνουμε από τα λεπτά. Τώρα, ναι, τώρα είναι και Σαββατοκύριακο. Μόνο Παφούλιας δεν έχει λεπτά. Μόνο Παφούλιας δεν έχει καημένος λεφτά να μας πάρει. Καημένος δεν έχει. Μάλιστα. Δεν θα κάνει ένα tour, θα πάρει. Εντάξει. Έγινε. Συγκρατούμε. Τσαο, τσαο. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. 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 Καλημέρα, Μπαμπή. Καλημέρα, Μπαμπή. Μα σε καλά. Εφιάλτη. Βάλε κοπέλα. Έχουμε και γυναίκες στην παρέα, Μπαμπή. Λοιπόν, άκου να σου πω, Μπαμπή. Βοήθεια. Μόνο και μόνο για το κόμμα. Τρία μαγαζά. Τρία μαγαζά σε θέλουνε. Τρία μαγαζά για live, Μπαμπή. Α, τώρα να συνομιλήσουμε για το καταπληκτικό ελληνικό, την πιο ανεπτυγμένη περιοχή. Τώρα, Μπαμπή. Εξαιρετική με τα λιμανάκια της εδώ, με το σκοινιά. Εν τω μεταξύ, η Γλυφάδα. Μπαμπή, η Γλυφάδα έχει γίνει Ντουμπάι. Του πάει η Γλυφάδα. Και του Μπάμπι του πάει. Έτσι, του πάει του Μπάμπι. Κλείσε live και θα σε αφήσω να παίρνει τηλέφωνα κάθε μέρα. Θα σου κλείσω στο καλύτερο, Μπάμπι. Εντάξει, έγινε. Άντε, κάθε μέρα κάνει νέο κόλπο, είναι συγκλονιστικό. Να μας εκπλήσει. Ναι, προχθές αυτό δεν έγινε σε κανένα ραδιόφωνο. Είχε πάρει από δύο διαφορετικά τηλέφωνα και μίλησε και στα δύο που τον έκοψα. Εντάξει, τεράστιο Λευτέρα, κάτι τέτοια κάνει και του βγάζει με το καπέλο, ας πούμε. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Μπορώ να κάνω μια παρατήρηση, Μπάμπη. Παρακαλώ. Για το Φωτιάδη. Ναι. Για την Κατερίνα. Mm. Θέλουμε και μεταφραστή να καταλαβαίνουμε τι λένε. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλημέρα. Σκέψου σε ένα power of love τους δύο μέσα. Ναι, ναι. Να σε καλά, φιλιά. Γεια, γεια. Εκεί, ακούς Μιχάλη μου του χρόνου, θα πας στο power of love. Κανονικά θα σε στείλουμε εδώ, θα κάνω εγώ την αίτηση και θα σαρώσεις νομίζω. Μα τώρα με αυτούς τους τζιφιόγκους που έχει μέσα. Ο άλλη μέρα ξεκατηνιάζονται, άλλη μέρα δεν. Α, εσύ είπες αυτό, εσύ είπες το άλλο, εσύ είπες εκείνο. Όχι, το τα βλέπω. Αλλά κάτι... κάτι φίλοι μου ήταν. Κάτι φίλοι μας. Θα στείλουμε Μιχάλη Φωτιάδη. Αυτό με την ανατροπή και την εκτροπή δεν κατάλαβα που μου είπες πριν. Τι είπα. Για τον λόγο, τον ανιτοπανίο λόγο. Όχι, είσαι διπρόσωπος και αντιπρόσωπος και πάει μια κυρία να πει τον πόνο της και έλεγε για τον κάποιο σύντροφό της που την πρόδωσε κάτι και έλεγε έχω να πω είσαι διπρόσωπος και αντιπρόσωπος. Δεν το έχω δει. Πάντα το πάντα αντιπρόσωπος, αντίθετος το πιάνει. It's amazing, καλημέρα. Καλημέρα. Να αλλάξει μάνατζερ ο Φωτιάδης όμως πριν πάει. Να πάρει το μάνατζερ ράγκμπι. Τι με αυτόν, αυτός θα το βάλει. Θα χτυπήσει και τατουάζ μανίκι, κρουασά, τυροπιτάκια, θα του κάνει τέτοιο τατουάζ για να κάνει διαφήμιση. Σαν τους οδηγούς της φόρμουλας θα είναι που έχουν ας πούμε 600 τέτοιους. Έχεις μπλέξει με το φουρθιώτη των φούρνων, κανονικά. Φουρνιώτης. Φουρνιώτης. Έτσι. Θα σε ξεζουμίσει, ναι, φουρνιώτης. Θα σε ξεζουμίσει και θα σε βάλει να παίξει το σιρινάκι μετά. Τσάω, τσάω, τσάω. Βλέπουμε τώρα κατά... για το ΦΠΑ έχει πέσει θεωρητικά ο ΦΠΑ αλλά έχει διατηρηθεί στο 24%. Προσπαθώ να βρω τη σύνδεση αυτών των πραγμάτων. Το τζατζίκι, τα κόλυβα και τη ροκαυτερή είναι στα 24%. Τα κόλυβα, ούτε να πεθάεις δεν μπορείς. 24% τα κόλυβα ρε. Τι σας φταίει να πούμε το, να πούμε το πίτουρο με το οποίο φτιάχνετε το κόλυβο. 24% αυτή είναι τώρα να μπορούμε να πάμε στην να άλλη κατοικία. Με την ησυχία μας σκεφτόμαστε και αυτό. Αν τα πεθάνω αύριο μετά πως τα κόλυβα, δεν γίνεται. Κολυβοδάνιο να παίρνουμε. Τζατζίκι, τη ροκαυτερή, τα ραμοσαλά, τα κόλυβα και γενικά πολλά είδη που καταναλώνονται ευρέως. Είδες τα κόλυβα, τα τρώκες στο Ισραήλ. Λέμε και κανένα έτσι. Εύσχυμο. Έχουν διατηρηθεί στα 24%. Η ρώσικη σαλάτα, εντάξει είναι το εξωτερικό ας πούμε. Η μελτζάνο σαλάτα που μιμίζει τυριών που περιέχουν διάφορα αυτό. Που μιμίζει τυριών και όχι εδώ το τυρί. Το κασέρι, το μακεδονικό. Έχει
Απειρά, αλλά τα κόλυβα ρε, εμένα με συγκρόνησε αυτό με τα ωραία τα κόλυβα και δεν σας έχουν κάνει τα κόλυβα. Να κληρώσουμε, αυτό δεν ήταν πολύ ωραίο δώρο. Να κληρώσουμε κόλυβα. Να κληρώσουμε κόλυβα ρε εσύ. Γιατί, είδες με 24% ΦΠΑ και τέτοια. Πρέπει να κοστίζουν να σου πω την αλήθεια. Ότι... Βέβαια η καλή νοικοκυρά τα φτιάχνει μοναχή της στο σπίτι. Ναι, να το δω. Πετάξαμε και το δηλητήριό μας. Θα πιάσει εσύ τώρα σε αύριο μετάβριο σε κάνει. Την είδες αυτή. Τα πήρε έτοιμα. Τα πήρε έτοιμα. Τα χαροπλαστία του πήρε. Ναι, την είδα. Ναι, έτσι ήταν. Γι' αυτό που ακούω. Ησύχασε. Γιατί ούτε τίποτα τον έκανε σπίτι. Δες για τον άντρα της δεν έκατσε να φτιάξει, μουλάρα. Καινούριο. Θα ήταν ένα θέμα κάτι καινούριο αυτό. Να φτιάξω ή να τα πάρω. Τι θα πει ο κόσμος άμα δεν φτιάξω. Δεν έχω χρόνο. Ετοιμάζομαι να ράψω μια πλερέζα. Να φορέσω κτλ. Να κάνουμε και μια εκπομπή της κινήσης και το ρίχνει και τα μνημόνια σου να έβγαλε στη ζωή και τα κόλυβα. Δεν μ' αρέσουν τα κόλυβα, ρε, αυτό δεν κάνω. Αλήθεια, μ' αρέσουν. Σ' αρέσουν, ε. Μάλιστα, περιμένεις να πεθάρει κανείς, δεν κάνει. Ναι, πεθαίνει κανένας, ανασταίνεται κανένας. Γιατί έχω ακούσει και από άλλο κόσμο ότι του αρέσουν τα κόλυβα, αλλά δεν τα διαθέτουν πουθενά, δεν πουλάνε πουθενά κόλυβα. Σε οπότε... χαροπλαστία. Ναι, ναι, κακά τα ψέματα. Περιμένει να πεθάνει κανείς. Φούρναρη στέλνει μήνυμα, ακόμη μια χορηγία. Ω μανάτζε, μπαίνω χορηγό στα κόλυβα. Φτιάχνει κόλυβα. Δεν θα φτιάξει. Άμα του κάνει παραγγελία. Άμα πεθάνει. Έχω πεθάνει στη δουλειά. Φτιάξε ένα τέτοιο κόλυβο, ρε παιδί μου. Συμβολικό δεν είναι αυτό. Εντάξει, είναι μέσα στα φίδα το κόλυβο, πίτουρα τι έχει. Ζάχαρη φουλ, κάτι αμύγδαλα. Ρόδι. Μυγδαλό ακριβό είναι. Το αμύγδαλο. Δεν είχε Κάσιους, εντάξει. 16 ευρώ το κιλό. 16 ευρώ και το αμύγδαλο το ψημένο, μια χαρά. Βέβαια, 12 ευρώ το ομό. Το ελληνικό το φουντούκι. Έχουν μέσα τα κόλλια. Ομά, 12 ευρώ το κιλό. Πανάκριβο είναι σε πληροφορώ το αμύγδαλο τη σημερινή ημέρα. Τι σου πω, το Κάσιους παίζει ένα και πιο φθηνό. Ισοζύγιο και ισοτιμίες ξηρών καρπών, κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με το δίκτυο. Νικέη, καλημέρα στη γραμμουλά. Τώρα που θα ανοίξει το αποτεφορτήριο στη Χαλκίδα που θα πάω έτσι, κάτω, ναι. Όσο κόλυβα. Τέτοιο θέλεις. Κόλυβα. Όσο κόλυβα θέλεις, στήρα θα σε φέρνω. Δόξα το Θεό. Σε πιατάκι, σε ταψί, σε κουτί. Σε χάρτινο σακουλάκι τα θέλω. Σε σακουλάκι. Άσε σακουλάκι, τι ωραίο είναι το τέτοιο. Μάλιστα, το αποτεφορτήριο θα κάνουμε κόλυβα όμως. Τα κόλυβα είναι με συνηθισμένα. Όχι, ξαναπήραν τηλέφωνο. Ξέχασε που με λένε. Άλλο λέω. Ετοιμάσου να κάνουμε το βιντεάκι και κύριε Φωτιάδη. Τα κόλυβα τα κάνουμε. Για να είσαι έτοιμος. Μάλιστα, τα κόλυβα τα κάνουμε για αυτούς που θάβονται. Για αυτούς που καίγονται, τι είναι. Κάτι άλλο. Όχι, δίνουν και γι' αυτό. Και γι' αυτό. Αφού θα έχει. Κοίταξε. Θα κλαψάνε το κουλουράκι. Θα βάλουμε μέσα ψημένα αμύγδαλα. Άλληλα. Όπα, μην μας πάει τίποτα. Κλείσε ένα τελευταίο. Το πέθανε στο γέλιο. Τουλάχιστον χωρίς κόλυβα. Καλημέρα στην γραβούλα την τελευταία. Καλημέρα. Καλημέρα. Εδώ δεν μας περίμενε, πέθανε και αυτή και μέρα, παιδιά, τίποτα πίσω. Καλημέρα σε αυτήν. Καλημέρα. Άντε ρε πρωινιάτικα τώρα με τα κόλυβά σας να πούμε και κλείνει η εκπομπή με κόλυβα. Γιατί όχι. Τι, εξάλλου είμαστε εκπομπή κολύγων, όχι εκπομπή κολύβων. Κολύβα γιος του παππού ομό παππούς. Ναι. Οπότε στην τέτοια, στις κάψεις του Φωτιάδη να πούμε, επειδή θα πηγαίνουν οι φτωχοί εκεί, γιατί όσο γνωστό μια κηδεία είναι πανάκριβη, και επειδή θα πηγαίνουν οι κολύγοι, θα βγάζει κόλυγα, όχι κόλυβα. Έτσι ακριβώς. Υπάρχει τραγούδι για κόλυβα. Τα κόλυβα τώρα, πολλά είπε η Χριστίνα, γιατί πρέπει να είναι καλή νοικοκυρά, γιατί λέει τα καλά τα κόλυβα, θα κάνουν καλές νοικοκυρές. Τίποτα, μόνο στάρι βρασμένο είναι, κανέλα. Και το πολύ τι άλλο να έχει. Δεν είναι βέβαια, τόσο απλό. Δεν είναι. Τόσο. Αύριο θα γαμπούμε. Πεθάνετε εσείς και θα σας φτιάξω εγώ. Μούρια, να γλύψω να τη λέω σου. Μάλιστα. Έτσι έγινε. Σε χαιρετούμε γιατί. Φεύγουμε λοιπόν να καταλήγουμε την ενεργή δράση τη σημερινή εκπομπή. It's amazing. It's fantastic. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση τη συμμετοχή ακούσια και ακούσια. Αύριο η συνέχεια στο λόγο, επειδή διασκεφτήκε έστω και στο 90 το main mission ζήτημα των κολύβων. Και πώς τα φτιάχνουμε. Αύριο θα έχουμε συνταγή. Συνταγή και όχι τα φτωχομπινεδιάρικα μέσα με φιστίκι με. Όχι, full κομπλέ μέσα. Με φιστίκι με. Και τελικό NBA αύριο live μετάδοση εδώ στο λόγο, επειδή. Και πολλά άλλα πράγματα και τριημεράκια και. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Παραδίδουμε σκητάλη στον Κωστή Τεζαρό.
κρατήσει την τροφιά μέχρι τις 10. Χριστίνα μου, σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ και αύριο εδώ θα είμαι. Εδώ, θα έρθεις. Τι δεν θα έρθω. Να τραγουδάμε Σαββατοκύριακο να τις πάμε στο φούρναρι. Έτσι. Όλοι θα λέτε πανταχώδες. Φιλιά, να έχετε μια υπέροχη μέρα.